Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε την εκπομπή One Line στο One Channel, όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα δούμε με την Δήμητρα Κουστάλη και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πριν απ' όλα όμως, πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων με την Ολίνα Τσαουσέλου. Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακυβέρνητο καράβι η Βρετανία μετά την ήττα του Μπόρις Τζόνσον και την απώλεια της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο. Επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι το Brexit θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου. Ξεκινά σε λίγο η νέα μάχη για να μπλοκαριστεί το Brexit χωρίς συμφωνία. Άγνωστο ακόμα αν και πότε θα γίνουν προώρες εκλογές. Χώρος εκατομμυρίων ευρώ για τα συσίτια των προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας. Τεράστιες αποκλίσεις στις μερίδες φαγητού σε σχέση με τον αριθμό των προσφύγων και απευθείας αναθέσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δείχνει έρευνα της ιστοσελίδας Πρόταγων για τη διετία 2017-2018. Ανεβάζει ταχύτητα η ελληνική οικονομία σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στο 1,9% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο του 2019. Την άποψη ότι οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% πρέπει να επανεξεταστούν με μεγάλη προσοχή, εξέφρασε η μέλουσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρ. Ολίνα Τσαουσέλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θέλετε να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα που ακούσαμε στους τίτλους των ειδήσεων, δηλαδή την Μεγάλη Βρετανία, ή θέλετε να πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ που τα λέμε δεν τα έχουμε λύσει κιόλας. Και αυτό που γίνεται στη Βρετανία με την ευρία έννοια, μιας και η Ευρώπη είναι η μεγάλη μας οικογένεια, μας αφορά, όπως αφορά όλους τους λαούς της Ευρώπης. Με χαροποιεί ιδιαίτερο ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, Ανδρέα. Αλλά το Brexit θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό θέμα. Έτσι είναι. Και αν σκεφτεί κανείς σε ποια περίοδο συμβαίνει, λαμβάνει χώρα όλη αυτή η διαδικασία, αν σκεφτεί κανείς ποιο είναι το ΑΕΠ της Μεγάλης Βρετανίας, τις εμπορικές σχέσεις που έχει με πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελεύθερη αγορά. Γενικώς δεν είναι απλό θέμα, γι' αυτό και απασχολεί. Είναι πρώτη είδηση σχεδόν καθημερινά σε όλο τον παγκόσμιο κλίμα. Σε ό,τι έχει να κάνει τη συγκυρία, παιδιά, φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στα όσα ακούμε γενικότερα περί νέας ύφεσης που βρίσκεται πρώτα των πυλών, με βάση τα όσα βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, αλλά και τον γερμανικό παράγοντα, ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του. Και έχουμε και πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Στην Ιταλία τώρα σχηματίζουν κυβέρνηση μετά από πάρα πολλές προσπάθειες να δούμε αν θα είναι σταθερή. Στην Ισπανία προσπαθούν, ακόμα δεν τα έχουν καταφέρει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Η Ευρώπη δεν είναι αυτή που ξέραμε. Δεν υπάρχει μια ισχυρή δύναμη που να δίνει κατευθύνσεις. Ο γαλλογερμανικός άξονας, ναι, μεν υπάρχει, αλλά δεν κατευθύνει τις τύχες της Ευρώπης όπως γινόταν σε προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα άλλο τοπίο, και πολιτικά και οικονομικά. Μ' αρέσει που αναβαθμίσαμε την εκπομπή ξεκινώντας από τέτοιου είδους αναλύσεις, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, να επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Μην νομίζουν και οι τηλεθεατές ότι βλέπουν κάτι άλλο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αρχή της εκπομπής, ότι βλέπουν κακό. BBC. Στο ελληνικό BBC. Λοιπόν, πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι να περιμένουμε, Δήμητρα Κρουστάλη, τώρα που πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο και θα έχουμε τις ώρες που ακολουθούν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι θα πει, εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός, ή αν όχι, τι ακριβώς θα πει, τι κλίμα δημιουργείται. Εγώ διαπιστώνω μια προσπάθεια όχι πανηγυρισμών από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, ούτε καλλιεργούν μεγάλες προσδοκίες. Θα μείνουν σε ένα επίπεδο απολογιστικό της μέχρι τώρα δράσης της κυβέρνησης. Θα πούνε κάποια πράγματα και για την ανάπτυξη και για τη φορολογία, δύο μεγάλα στοιχήματα για την κυβέρνηση. Και μέχρι εκεί δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάποια φοβερή εξαγγελία που θα αλλάξει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σταθεί ο Πρωθυπουργός έναντι των θεμάτων που αφορούν αμιγώς τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε, ας πούμε, τι θα πει για το μετρό. Πάει με βαγόνι. Καλά, νομίζω δεν θα το φτάσει. Θυμάστε άκρα. Πέρσι πώς είχε ανέβει ο Παπάς. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάει με βαγόνι και δεν θα τάξει πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα δύο όπως είχε κάνει ο προκάτοχός του. Αυτό νομίζω είναι βέβαιο. Ορίστε, όμως το υλοποίησε ο κ. Τσίπρας. Αυτό λέω. Ήταν ίσως και η μόνη εξαγγελία που υλοποίησε. Στο έπακρο. Πέρσι τέτοια περίοδο έλεγε θα πάρετε πρωτάθλημα, το είπε και το έκανε. Εντάξει, ωστόσο είναι ζητήματα τώρα για να μην κάνουμε και πλάκα. Με το μετρό είναι ένα θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί μια κυβέρνηση. Σοβαρότατο για την Θεσσαλονίκη. Προφανώς. Και όχι μόνο το μετρό. Η οικονομική ανάκαμψη της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα,
που κάποτε έσφιζε από ζωή κατά το προηγούμενο. Τα... Στην εποχή σου, ναι. Όχι, στην εποχή σου αναφέρεσαι. Και τώρα υπάρχει μια διαρκής, μια πολύχρονη, μια διαχρονική πια, έτσι όπως έχουν εξελίξει τα πράγματα, ύφεση. Ναι. Είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την περιοχή. Έτσι. Επειδή γειτονεύει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα τέλος πάντων, γειτονεύει με χώρες των Βαλκανίων, οι οποίες έχουν πάρα πολύ χαμηλή φορολογία, έχουν διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό. Υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα που μετακόμισαν για προφανείς λόγους στις χώρες αυτές, οπότε υπήρχε και ένα, μια επιχειρηματική, θα λέγαμε, μεγάλη πρόβλημα επιχειρηματικό προς αυτό το σκέλος. Απ' την άλλη, η λογική λέει ότι θα είναι και μια ήσυχη ΔΕΘ. Δηλαδή, δεν αναμένονται ιδιαίτερες κινητοποιήσεις, δεν αναμένονται διαδηλώσεις, δεν θα δούμε δεκάδες δημιουργίες. Ανοιχτή και όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνηθίζει να περπατάει από εδώ που ήταν αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης στους δρόμους. Να το δούμε του χρόνου ή του παραχρόνου. Ναι, για φέτος μιλάμε. Δεν θα το δούμε σίγουρα. Για φέτος μιλάμε. Ή φέτος ή ποτέ. Ναι. Για φέτος μιλάμε. Αλλά... Και τι γινόταν όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έκανε τις βόλτες του εκεί σαν μπαράκια, ξέρεις. Το θέμα όμως ότι ο πολίτης θα δει και έχει δει ήδη με τον έμφυα διαφορά στην τσέπη του, δεν είναι τόσο αμεληταίο για να το προσπεράσουμε. Όχι, βεβαίως. Και απ' την άλλη, υπάρχει μια προοπτική ενός αντιδημοφιλούς μέτρου που είναι τι θα γίνει με τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Συμφωνούμε, γιατί από ό,τι ναι. κατάλαβα, η σκέψη είναι ότι να σώσουμε με οποιοδήποτε κόστος την τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Απ' την άλλη, περιμένουμε είναι να δούμε. Είναι πιο επικοινωνιακά ακόμη η μείωση του ΕΦΙΑ από το, από πιστεύω το θέμα ότι θα συμψηφιστούν, γιατί είναι πολύ μικρή αύξηση στα τιμολόγια, ενώ η μείωση του ΕΦΙΑ είναι σημαντική. Πιο, γι' αυτό σου λέω ότι επικοινωνιακά ίσως ακόμα είναι πιο ηχηρή εντός εισαγωγικών. Ναι, βέβαια, γιατί είναι και τώρα η είναι δόση. Και η μείωση του φόρου. Εδώ είναι ένα ζητούμενο. Δεν είναι μόνο στις επιχειρήσεις, επεκτείνεται και στα νοικοκυριά. Σωστό. Σωστό. Και θυμόμαστε τους παραγωγούς, με ανθρώπους από την κοινωνία, τις επιχειρηματικότητες που μιλάγαν και μας το επισήμαναν αυτό για τις 120 δόσεις και στις επιχειρήσεις. Σημαντικό κομμάτι είναι η συνολική φορολογική πολιτική. Δεδομένου ότι τα φορολογικά είναι βασικό στοιχείο άσκησης πολιτικής. Έτσι, περιμένω το ολοκληρωμένο πακέτο στην οικονομία. Απ' την άλλη, έχει πολύ ενδιαφέρον η είδηση που μας μετέφερε στους τίτλους η Ολίνα σε σχέση με αυτά που ξαναέρχονται στην επιφάνεια, γιατί είχε κάνει και τα παραβολικά, θυμάμαι και τα νέα και το Βήμα αποκαλύψεις. Χθες μπήκε στο χώρο και το Πρόταγκον, ο συνάδελφος πολύ καλός σε αυτές τις έρευνες, ο Χάρης Καρανίκας, για τις απευθείας αναθέσεις 17-18 του Υπουργείου Άμυνας επί ημερών Πάνου Καμένου, πώς γινόντουσαν οι αναθέσεις με τα σύντια. Όλα και κρατήσαν τις δομές άδειες. Εμένα αυτό με ξεπερνάει. Είχαν τον κόσμο να ζει σαν ζώα στη Μόρια και στους άλλους. Hotspots. Στα hotspots. Ναι. Κέντρα φιλοξενίας. Και τα είχαν ετοιμάσει εκεί τις δομές και τις είχαν άδειες. Και όχι μόνο παιδιά αυτό, αλλά και η ποιότητα του φαγητού που προσφερόταν τότε ήταν άθλια, κατά κοινή ομολογία. Και υπερκοστολογημένη. Και αυτό θα ήθελα να πω τώρα, Αντρέα. Και ήταν διαδικασίες, επειδή είχαμε ασχοληθεί και είχα ασχοληθεί και προσωπικά, αν θυμάσαι με αυτό το θέμα σαν παραπολιτικά. Τότε ήταν κομμένες και ραμμένες για συγκεκριμένες εταιρείες. Catering. Και όπως έμαθα, αυτή θα είναι η επόμενη διαδικασίες έρευνα. Η επόμενη λοιπόν, έρευνα. Πάμε όμως στο παγκόσμιο θέμα. Δεν θα ρωτούσες ποτέ να το κλείσουμε, πριν πάμε στο παγκόσμιο θέμα, θα ρωτούσες εσύ ποτέ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση του έναντι του Μακεδονικού, ας πούμε. Μιας και θα είναι, γιατί είναι δεδομένο ότι τώρα, θα ερωτηθεί. Σε αυτή τη φάση. Εσύ δεν θα το ρωτούσες. Δεν το ρωτούσες. Αλλά το τοπικά μέσα μπορεί να το ρωτούσουν. Μπορεί, γι' αυτό αλλά το έχει πει τόσες πολλές φορές. Δεν ξέρω τι ενδιαφέρον έχει να πει ξανά ότι σεβόμαστε τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας, αλλά θα φροντίσουμε εμείς να σεβόμαστε την πρώτη είδηση. Να απαλύνουμε τα αρνητικά. Λοιπόν, να επανέλθουμε λοιπόν στην πρώτη μας είδηση, αυτή που σχολιάσαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Να πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το τι συμβαίνει στην Βρετανία με τα καμώματα του κυρίου Μπόρις Τζόνσον. Διελώδεις είναι οι συνεδριάσεις στην Βρετανική Βουλή. Βλέπετε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τζαβί, το οποίο ανακοίνωσε κάποια οικονομικά μέτρα για να δώσει την εντύπωση ότι όλα είναι προσχεδιασμένα. Πριν από λίγο είχαμε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Τζέρεμι Κόρμπιν και του Μπόρις Τζόνσον. Αυτός ο βουλευτής είναι του Μπόρις Τζόνσον, γιατί είναι εκτενισμένο από τον Μπόρις Τζόνσον. Παιδιά, είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, από ό,τι βλέπω. Πρέπει να σας πω ότι έχει φωνή να τους λέει order, δηλαδή να μην... Α, είναι αυτός ο κύριος, ο order. Πρέπει να σας πω πριν από λίγο λοιπόν ότι ο Μπόρις Τζόνσον αποκάλεσε τον Τζέρεμι Κόρμπιν κότα, ακριβώς επειδή λέει ότι κρύβεται πίσω από τις εκλογές. Όπως όλα δείχνουν, ας δούμε λίγο την κάρτα που σας έχω ετοιμάσει για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Εχθές εγκρίθηκε ότι δεν θα πάνε σε no deal Brexit.
Τώρα, ψηφοφορία για νέα παράταση έως 31 Ιανουαρίου 2020. Αυτό είναι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που ψηφίζουν σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, ο Τζόνσον κατέθεσε, μάλιστα πριν από λίγο, πρόταση για εκλογές 15 Οκτωβρίου. Προϋπόθεση για πρόωρες όμως είναι να ψηφίσουν και τα 650 μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων. Ο Κόρμπιν θα πει ναι σε πρόωρες εκλογές μόνο με ομοφωνία και πριν από λίγο είπε ότι δεν αποδέχεται τις πρόωρες. Οπότε δεν πάμε σε πρόωρες. Διότι έτσι θολώνει το τοπίο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εγκλωβίστηκε ο Τζόνσον πίσω από αυτή την πρόταση και μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα γίνουν οι διαδικασίες, διότι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου ξέρουμε ότι κλείνει η Βουλή. Σωστά. Μέχρι τις 14 λοιπόν πρέπει να περάσουν όλα αυτά τα νομοσχέδια και από Βουλή Κοινοτήτων και από Λόρδων. Και δεν φαίνεται να έχει η Ουλία την πλειοψηφία. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το εκπληκτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν θυμούνται εδώ οι συνάδελφοι κάποιο παρόμοιο και από τα δικά μας δεδομένα ή από άλλη κοινοβουλευτική διαδικασία. Την ώρα που μιλάει χθες ο Τζόνσον, ο κύριος Λί, ο βουλευτής των Τόρις. Μπορούμε να το βλέπουμε κιόλας. Είναι στο πρώτο βίντεο, να δούμε τη μετακίνησή του από το ένα έδρανα στο άλλο. Από τα έδρανα και πάει στα έδρανα των Liberal, των Φιλελεύθερων Δημοκρατών. Πάει σε έδρανα άλλου κόμματος. Να σου δείξω αυτό που δείξαμε μόλις τώρα. Είναι ο Τζέικομπ Ρις-Μογκ. Κοιτάξτε πως έχει ξαπλώσει μια στην πολυθρόνα. Α, έλεγες άλλες, ναι. Κάτι να θυμίζει αυτό. Λοιπόν, αυτός ο κύριος είναι όχι μόνο ο πρωτοκλασσάτος στέλεχος του Τζόνσον, αλλά είναι και υπεύθυνος του κοινοβουλίου για το Brexit. Κοιτάξτε με τι τρόπο δηλαδή αντιμετώπιζε, με τι ηρωνικό και απαξιωτικό τρόπο, το θεσμό της Βουλής την ώρα που υπήρχαν αυτές οι διαπραγματεύσεις μέσα σε ένα κλίμα το οποίο ήταν πολύ έντονο. Και βέβαια στυλιτεύτηκε αυτή τη συμπεριφορά. Και γενικά βλέπουμε τη συμπεριφορά και τη στάση των πολύ σκληροπυρηνικών, αυτών δηλαδή που θέλουν να έρθουν σε ευθεία σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους 21 αντάρτες. Και ο εγγονός του Τσόρτσιλ. Ακριβώς. Να δούμε αν θα το διαγράψει. Έχω περιέργεια να το διαγράψει. Ο Νίκολα Σόμς, ο εγγονός του ηγέτη της Βρετανίας στην περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με τη συμβολικότητα που δίνει αυτό στην κίνησή του αυτή. Και φυσικά αυτό ακριβώς παραμένουμε, αν θα αποπέμψει και τους 21 βουλευτές που ουσιαστικά δεν τον στήριξαν, γιατί εχθές η έγκριση του No Deal, της απόρριψης του No Deal, ήταν από 27 βουλευτές. Δηλαδή η διαφορά ήταν 27. Οι 21 από τους 27 ήταν από τους δικούς του. Αυτός λοιπόν, για να δείτε για ποιος είναι ο εγγονός του Τσόρτσιλ, αυτός λοιπόν είναι ο εγγονός του Τσόρτσιλ, ο Νίκολα Σόμς. Τώρα, περιμένουμε το βράδυ. Έξω γίνονται διαδηλώσεις, βλέπετε σε απευθείας μετάδοση τι γίνεται έξω από το Βρετανικό Συμβούλιο κάθε μέρα. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε να δούμε αν θα εγκριθεί η παράταση στην παράταση. Δηλαδή η νέα παράταση 31 Ιανουαρίου του 2020. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και τις επιπτώσεις, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχουμε ιστορικό χαμηλό της λίρας. Προφανώς. Από το 1985 έχει να δει τόσο χαμηλό το βρετανικό νόμισμα. Και επιπλέον πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την Κομισιόν προετοιμάζεται πλάνο, θα το πω εντός εισαγωγικών, σαν σχέδιο Marshall, οικονομικής βοήθειας για τους Βρετανούς. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ιουλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 3 χρόνια και παραπάνω μετά το δημοψήφισμα. Έτσι. Σκεφτείτε, δηλαδή, όσοι λένε, σκεφτείτε τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν βγαίναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, ρε παιδιά, σε αυτό το σκηνικό, το τι κοινοβουλευτικές συζητήσεις έχουμε ζήσει παλιότερα, έτσι, με τι εικόνες το έχουμε συνδέσει όλοι μας, όταν βλέπαμε παλιότερα ειδήσεις από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Και τώρα να βλέπεις αυτή την εικόνα είναι. Είναι αποκαρδιωτική τελείως. Η Βρετανική Δημοκρατία ως προς τον κοινοβουλευτισμό είναι η χώρα που ουσιαστικά εφήβρε τον κοινοβουλευτισμό, έτσι, από η Βρετανία. Πάντως, παιδιά, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Βλέπεις η Βρετανία να γίνονται αυτά. Στο Χονγκ Κονγκ κάνουν διαδηλώσεις. Δηλαδή, έχει τρελαθεί ο κόσμος όλα αυτά που ζουν. Περάσαμε αυτά νωρίς και ξεμπερδέψαμε. Εμείς επανήλθαμε στην κανονικότητα. Πάμε να δούμε ωστόσο ένα βίντεο με τις πιθανές επιπτώσεις όλων αυτών των γεγονότων που βλέπουμε στη Βρετανία, με φόντο βεβαίως τις διαδικασίες γύρω από τον Brexit. Εξαιρετικά δυσίωνες για την οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας είναι οι προβλέψεις των οικονομολόγων στην περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μια εμπορική συμφωνία θα κοστίσει στη Βρετανία τουλάχιστον 16 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν σε 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σε εξαγωγικές απώλειες, όπως υποστηρίζει η έκθεση της διάσκεψης των ΗΠΑ για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Οι απώλειες αυτές στις βρετανικές εξαγωγές ισοδυναμούν σε απώλειες περίπου 7% στις συνολικές εξαγωγές του ΗΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι απώλειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες εξαιτίας των μη δεσμολογικών μέτρων, των διασυνοριακών ελέγχων και την επακόλουθη διαταραχή των δικτύων παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αποκλείεται μάλιστα το κόστος να είναι πολύ μεγαλύτερο αν ληφθούν υπόψη οι έμεσες επιπτώσεις. Θα σημειωθεί πτώση στις εξαγωγές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα υπάρξει επίσης μείωση των εξαγωγών τους σε άλλες χώρες, οι οποίες σήμερα παρέχουν προνομιακή πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι συμφωνίες αυτές δεν μεταφερθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις εξαγωγές και, ως εκ τούτου, την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγέων του Ηνωμένου Βασιλείου, και αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες και από πλευράς απασχόλησης. Το σενάριο χαρακτηρίζεται φιάλτης στους οικονομικούς κύκλους που προβλέπουν απογείωση του πληθωρισμού, κατάρρευση της λίρας και ύφεση. Σύμφωνα με την Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα JP Morgan, η προκήρυξη εκλογών θα καθιστούσε πιθανότερο το Brexit χωρίς συμφωνία. Το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας προτίθεται να διαθέσει επιπλέον 2 δισεκατομμύρια λίρες για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των συνεπειών του Brexit την περίοδο 2020-2021, αυξάνοντας το συνολικό κονδύλι στα 8,3 δισεκατομμύρια στερλίνες. Το μεγαλύτερο μέρος των επιπρόσθετων κεφαλαίων προορίζεται για την αστυνόμευση των συνόρων της Βρετανίας και για τα λιμάνια. Σε έγγραφό της που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η Κομισιόν εισηγείται να προσφερθεί οικονομική βοήθεια σε επιχειρήσεις, εργαζομένους και αγρότες, σε περίπτωση που το σενάριο γίνει πραγματικότητα, επαναλαμβάνοντας την εκτίμησή της πως το Brexit χωρίς συμφωνία θα πλήξει πολύ πιο σκληρά την οικονομία της Βρετανίας από ότι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις πιθανές συνέπειες από ένα άτακτο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, Brexit. Να γυρίσουμε στα δικά μας όμως, να πάμε στην Αθανασία Ακρίβου, η οποία μας περιμένει στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα, Αθανασία. Καλά, για να μας πεις για τα στοιχεία που έδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή σχετικά με τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Χαμηλότερες ήταν των προσδοκιών τα στοιχεία που έδειξε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για την ανάπτυξη της οικονομίας του ΑΕΠ. Γνωρίζουμε το πρώτο τρίμηνο ήταν στο 1,3%, αναθεώρησε τα αποτελέσματα στο 1,1% το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο στο 1,9%, οπότε μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο στο 1,5%. Αυτό σημαίνει ότι το δεύτερο εξάμηνο θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό άλμα, δηλαδή να πετύχουμε ένα 2,3% για να επιτύχουμε την ανάπτυξη, την περσινή του 1,9%. Και μην ξεχνάμε ότι η στοχοθεσία από την Ευρωπαϊκή, από την Κομισιόν, αυτό που βλέπει η Κομισιόν, αυτό που βλέπει ο ΣΑ, η Moody's, ήταν 2,1% ανάπτυξη, η Τράπεζα της Ελλάδος 1,9%. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πολλά για να δούμε αυτή την ανάπτυξη μπροστά μας. Τώρα να δούμε λίγο και το κομμάτι της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία φεύγει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πάει στη σημαντική θέση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέση του άκρος επιτυχημένου Μάριο Ντράγκη. Η κυρία Λαγκάρντ, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, μίλησε και είπε πως θα πρέπει να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία πετυχαίνει, έχει ως στόχο η Ελλάδα, αφού αυτά μπαίνουν εμπόδιο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, είναι μια θέση την οποία τη γνωρίζαμε. Είναι πάγια θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά έχει σημασία, Αθανασία, το ότι επαναλαμβάνεται τώρα σε αυτή τη φάση όπου έχει ανοίξει για τα καλά η συγκεκριμένη συζήτηση. Ακριβώς. Από τον Πρωθυπουργό κιόλας. Και αυτό και το γεγονός ότι πλέον η κυρία Λαγκάρντ θα είναι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε εκεί που υπήρχε μία διαφορά μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ευρωπαϊκών θεσμών για τα πρωτογενή πλεονάσματα, βλέπουμε τώρα ότι αυτή η συζήτηση μπαίνει εντός των κόλπων της Κομισιόν. Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον και αυτή. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Είναι η πρώτη σε τόσο υψηλό επίπεδο αποδοχή της ελληνικής θέσης, ας πούμε. Είναι θετικός και ο κύριος Μοσκοβισή, όπως βλέπαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει μειωμένο ρόλο, βέβαια. Εντάξει, είναι. Καλά, δεν έχει καμία μπορεί σημασία. Μπορεί να το λέει και ως φεύγοντας, ως παρακαταθήκη, ρε παιδί μου, να τα αφήσει. Εντάξει, δεν υπάρχει σημασία, αλλά μπορεί να το έχει σημασία σε ό,τι έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να θέλει να το αφήσει ως παρακαταθήκη. Μα κοιτάξτε τώρα, όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβάνομαι. Τη δρομολόγηση τουλάχιστον αυτή. Ότι είναι κοινός τόπος. Ότι δεν έχει λογική μια χώρα να έχει τόσο υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5% του ΑΕΠ, ότι αυτό είναι θηλιά για την οικονομία. Είχε να κάνει βεβαίως αυτή η επιλογή σε σχέση με το ζήτημα του χρέους από την άλλη. Αλλά δεν νομίζω ότι σιγά σιγά είναι κοινό τόπο. Μπορεί τελικά να επιβεβαιωθούν αυτοί μεταξύ
τον οποίο και ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζουν ότι αυτό ήταν ένα πολιτικό, ένα μέτρο για να πιέσουν πολιτικά την προηγούμενη κυβέρνηση να τηρήσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Η οποία μπορεί να έχει και στήριζε και με το παραπάνω, Τη στήριζε, δηλαδή δεν τη υιοθετούσε και είδαμε ότι καμία μεταρρύθμιση δεν προχώρησε. Όχι, ωστόσο, σκέλος. Ούτε επενδύσεις. Εντάξει, στόχοι επετέθησαν. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο, βέβαια. Με ποιο τρόπο, τα ματωμένα πλεονάσματα, αυτό που λέμε. Περικοπές και υπερφορολόγηση. Αλλά σου λέει ότι αυτό λέει ο Ανδρέας, ότι επί της ουσίας το στόχο τον πέτυχαν. Το πώς μπορεί να τον πέτυχαν, έτσι. Ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει και προεκλογικά. Δεν βρήκε άδεια ταμεία. Έχει σημασία πώς. Το πώς έχει σημασία. Αυτό γιατί είναι η λειτουργία της οικονομίας. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον η οικονομία. Αλλά είχαμε συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη με τους περιφερειάρχες. Αυτό που λέω θα το καθιερώσει κιόλας. Ναι, θα γίνεται τακτικά αυτή η συνάντηση. Και ήταν, είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχαν δύο θέματα στην ατζέντα, που είναι πραγματικά καυτά για το χώρο της αυτοδιοίκησης, το ΕΣΠΑ, και το προϋπολογισμός του. Το επόμενο μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό του. Και δεν ξέρω και αν θα μας το πει ο Γιάννης. Καλά, σαν εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Δηλαδή, ο κ. Αρναουτάκης μόνο δεν ήταν επιλογή του κυβερνώντος κόμματος στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές, Γιάννη. Κάνω λάθος. Ναι, που ναι, και αυτός light είναι ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Δηλαδή σου λέει είμαι ανεξάρτητος. Δεν είναι. Δεν να πεις ότι ήταν Σιριζέος ο κύριος Αρναουτάκης. Είχε γίνει και μία, θυμάσαι, προεκλογική διαμάχη, γιατί αν και εκείνος μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον λογίζει στους περιφερειάρχες που είχε στο δυναμικό του. Μπας περιπτώσει, τα σοβαρά είναι ότι οι περιφερειάρχες με τον Πρωθυπουργό συζήτησαν για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά στην περιφέρεια για να υπάρχει απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και των άλλων δομών βέβαια που χρειάζονται, ούτως ώστε να πηγαίνουν όλα αυτά στους πολίτες, σε γενικές γραμμές δηλαδή να γίνονται έργα περισσότερα και να βρίσκει και ο κόσμος δουλειά και δουλειές. Μα οι τοπικές οικονομίες από αυτά εξαρτώνται για να λειτουργήσουν. Ναι, είναι αλήθεια, το ξέρει όλος ο κόσμος, ναι, ότι ουσιαστικά η πολύ μεγάλη δουλειά σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό γίνονται από τις περιφέρειες. Από εκεί περνάνε πια τα χρήματα, εκεί είναι τα πολύ μεγάλα ταμεία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όποιος μπορεί να απορροφήσει οτιδήποτε πλησιάζει πάνω από το 80% για να φτάσει στο στόχο, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και φαίνεται και στα στοιχεία της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Αυτά λοιπόν συζητήθηκαν. Οι περιφερειάρχες τώρα είπαν στον κύριο Μητσοτάκη ότι εμείς, ακόμα και να έχουμε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά στην απορρόφηση των προγραμμάτων και την εκπόνηση και τη μελέτη, σκοντάφτουμε στο κράτος. Ναι. Δηλαδή, πάντα το κράτος, είτε πέφτουμε σε μια αρχαιολογία, είτε πέφτουμε σε ένα δασαρχείο, είτε πέφτουμε στην πολεοδομία, είτε πέφτουμε σε κάποια άλλη κρατική υπηρεσία, ενώ θα μπορούμε να τελειώσουμε σε ένα χρόνο, μπορεί να πάρει και δύο χρόνια να ξεκολλήσει ένας φάκελος από εκεί και άρα πάνε όλα αυτά πίσω. Ωστόσο, Γιάννη, ήταν και δύο υπουργοί εκεί πέρα, ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Γεωργιάδης. Οπότε θα μπορούσαν να πάρουν άμεσα απαντήσεις για το τι είναι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό συζητήθηκε εκεί. Καταγράφησαν όλα αυτά τα οποία πήγαν και ήταν και προετοιμασμένοι οι περιφερειάρχες, όλα αυτά τα εμπόδια, αλλά και το τι θέλουν για να μπορέσει να τρέξει περισσότερο η περιφέρεια και άρα να αποδώσει και στην κοινωνία. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στους υπουργούς να τα μελετήσουν όλα αυτά. Τους είπε ότι θα συναντώνται τακτικά, κάθε δύο μήνες δηλαδή καθιερώνεται αυτή η συνάντηση με τους περιφερειάρχες. Τους είπε επίσης ακόμα ότι θα τους δώσει και τριψήφιο τηλέφωνο για να μπορούν να μιλούν άμεσα με τους υπουργούς, όπως μιλάει το Μέγαρο Μαξίμου και με το Πρωθυπουργικό Γραφείο βεβαίως. Κάτι άλλο, Γιάννη, το θέμα το μεγάλο των σκουπιδιών ετέθη, γιατί είναι από τις υγειονομικές και όχι μόνο βόμβες για πολλές περιφέρειες. Για όλες. Για τις περισσότερες. Ναι, δεν έγιναν ειδικές αναλύσεις για κάθε ένα από αυτά. Είναι τα σκουπίδια ένα ζήτημα, είναι και οι προσφυγικές ροές και οι δομές φιλοξενίας, σωστά, ένα άλλο πολύ μεγάλο. Αλλά επειδή δεν έχει κάθε περιφέρεια το ίδιο το μέγεθος προβλήματος, γιατί κάποια περιφέρεια μπορεί να μην έχει καμία εμπλοκή με το προσφυγικό λόγω θέσης, κάποια άλλη μπορεί να έχει πολύ μεγάλη. Σωστά. Άρα λοιπόν όλα αυτά κατηγοριοποιούνται, θα συζητηθούν με τον αρμόδιο υπουργό, κυρίως το αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, που θα είναι ο καταγραφέας και δορυφόρος όλων αυτών των ζητημάτων και θα προχωρήσει η κυβέρνηση, γιατί εδώ καταλήγουμε ως είδηση, σε ένα πολυνομοσχέδιο που θα αφορά και τους όρους και τον τρόπο και το πού φτάνει η εξουσία της κάθε περιφέρειας, όπου θα δοθούν δηλαδή και στους περιφερειάρχες μεγαλύτερες εξουσίες για να προχωράνε τα προγράμματά τους, πού εμπλέκεται το κράτος και πώς μπορούν να αποφεύγονται προβλήματα
Και εκεί μέσα θα υπάρχουν και θέματα που αφορούν τη διαχείριση των σκουπιδιών, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, και πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες πια τις περιφέρειες της χώρας. Άρα, νομίζω το επόμενο τρίμηνο μέχρι τις γιορτές θα έχουμε μια σαφή εικόνα για το πώς θα μαζεύονται και τα σκουπίδια και πιο σαφή εικόνα για τι θα κάνουμε και με τις προσφυγικές ροές και τις υποδομές που λιμνάζουν και όλα αυτά τα ζητήματα. Γιάννη, σήμερα είχαμε όμως και μια διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και μία διαγραφή. Ο κύριος Γιάνναρος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Μέλος του τομέα υγείας. Είχε αξίωμα. Λέγεται ότι είχε και θέση στον τομέα υγείας. Και το λέγεται γιατί υπάρχουν διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι βάση την ανακοίνωση που έχει βγει, ναι. Τι έχει γίνει τώρα με αυτόν? Ο κύριος Γιάνναρος σχολίασε μια ανάρτηση μετανάστη που έλεγε για τον τρόπο διαβίωσης και πώς μπορεί να ζήσει από εδώ και πέρα. Στη Νέα του Πατρίδα έγραφε. Έναν υβριστικό τρόπο. Ναι. Τον χαρακτήρισε μαϊμού δηλαδή, στο σχόλιο που έκανε από κάτω και διάφορα. Αλλά και έτσι η απόφαση για τη διαγραφή του ήταν άμεση. Και αυτονόητη, φαντάζομαι, όταν λέει τέτοιες αθλειότητες σε ένα πολιτικό στέλεχος. Γιάννη Χριστάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την συνολική ενημέρωση. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Νομίζω η διαγραφή έτσι. Και αναμενόμενη, δεδομένη της λογικής που έχει φέρει στην Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όχι μόνο βεβαίως, οποιοδήποτε και να ήταν, νομίζω με τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν υπήρχε περίπτωση. Να πω κάτι όμως για το προηγούμενο κομμάτι των περιφερειών. Η επόμενη πρόκληση θα είναι για τους περιφερειάρχες του χώρου αρμοδιότητας, στον οποίο θα μετεγκατασταθούν οι πρόσφυγες. Αυτό είναι το νέο μεγάλο κεφάλαιο που θα είναι, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν τις έχουμε δει, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα μετακινήσεις. Κυλκής, για παράδειγμα. Στο Κυλκής, εντάξει, θα γίνουν και άλλοι. Στο Κυλκής μας έλεγε Δήμητρα τις προάλλες ότι υπάρχει περιθώριο, καθώς ήταν πόσα άτομα μας είπες από την χωρητικότητα, τη συνολική. Η συνολική ήταν γύρω στα 1.300 και είχαν μεταφερθεί. Να πάει 200 άτομα. Ιδωμένοι να μην ξαναζήσουμε. Ιδωμένοι να μην ξαναζήσουμε, μόρια να μην ξαναζήσουμε. Θα πάνε όμως και σε άλλες δομές, σε όλη την Ελλάδα. Θα διασκορπιστούν. Εκεί να δούμε πώς θα τους υποδεχτεί ο τοπικός πληθυσμός και τι προκλήσεις θα δημιουργηθούν και για τους περιφερειάρχες και για το κράτος. Των ανθρώπων, τις συνθήκες και ούτω καθεξής. Και να εξασφαλιστούν οι συνθήκες εκείνες, οι οποίες, επαναλαμβάνουμε, αφενός δεν θα δημιουργούν θέμα στη ζωή της τοπικής κοινωνίας, έτσι, δεν θα δημιουργούν ανισορροπίες και βεβαίως έχουν να κάνουν και με τις συνθήκες ζωής αυτές καθ' αυτές των ανθρώπων που θα διαβίουν εκεί πέρα. Την άλλη, δεν μπορούμε να τους γκετοποιήσουμε, να τους βγάλουμε από το ένα γκέτο, να τους βάλουμε σε ένα άλλο γκέτο. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ζούμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι αυτό. Να δεχτούν οι τοπικές κοινωνίες. Ο ανθρώπινος παράγοντας. Τώρα, έχουμε ένα θέμα. Ωραία συμβαίνουν και στο κίνημα αλλαγής. Ένα στέλεχος που έχει κάνει υπουργός. Εδώ και καιρό συμβαίνουν. Γιατρός για πολλά χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου και νομίζω ότι ήταν και η βασική του ιδιότητα. Ο κύριος Δημήτρης Κερμαστινός είπε, Δημήτρη Γκάτσιε, ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το Πασόκ. Δεν ξέρω αν είπε ότι ευθύνεται και το Πασόκ για τα 40 χρόνια για την καταστροφή της χώρας. Είπε ότι δεν θέλει να έχει κάποια σχέση με το σημερινό κίνημα αλλαγής. Επειδή δεν εκλέφτηκε προφανώς. Το κίνημα αλλαγής, όχι με το Πασόκ. Να σας πω ότι με πολλά στελέχη του κινήματος αλλαγής με τα οποία έχουμε μιλήσει, μας επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Αναδεικνύουν το momentum της δήλωσης του κυρίου Κερμαστινού, ότι όλα αυτά μας λένε χαρακτηριστικά πρόσωπα γύρω από τη Χαρτιλάδα Τρικούπη. Τα λέει ο Δημήτρης Κερμαστινός από τη στιγμή που δεν είναι πλέον καν βουλευτής του κινήματος αλλαγής, καθώς η Χαρτιλάδα Τρικούπη δεν εξέλεξε κάποιον βουλευτή στα Δωδεκάνησα. Δημήτρη, ναι. Έχει ενδιαφέρον να πούμε. Και αφού είχε βάλει βέτο σε όλους που αυτούς που θα μπορούσαν να εκλεγούν. Ο κύριος Κερμαστινός, και εδώ είναι και η ευθύνη βεβαίως της ηγεσίας της Χαρτιλάδα Τρικούπη που του έκανε το χατήρι, έβγαλε ανθρώπους έξω από τα ψηφοδέλτια. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κύριος Νικητιάδης, που άνθρωπος και πάει και πολύ καλά στις ευρωεκλογές. Τον έκοψε ο κύριος Κερμαστινός από το ψηφοδέλτιο, με την ανοχή βεβαίως κυρίας Γεννηματά. Δεν έβγαλε έδρα το κίνημα αλλαγής μετά από πόσα χρόνια στα Δωδεκάνησα και τώρα αποχωρητές μου άνευ σημασίας είναι για το κίνημα, αλλά τέλος πάντων... Είχαν προηγηθεί και δηλώσεις Κρεμαστινού οι επίσημες περί προσέγγισης του κινήματος αλλαγής με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είναι σφόδρα υπέρ της συμπόρευσης του κινήματος αλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, τίποτα, ξέρεις κάτι παραπάνω? Όλοι ξέρουμε, αλλά δεν λέμε. Εσύ που το λες, το ξέρεις. Πάντως δεν του ήρθε. Νομίζω ότι ναι. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση στην ατμόσφαιρα ότι μπορεί να βρίσκεται
κοντά και σε κάποια λόγους, μετακίνησή του σε κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα. Τέλος πάντων, δεν έχασε Βενετιά Βελόνι για το κοινά, αλλά τέλος πάντων. Πάντως, ο ίδιος αναφέρει σε συνομιλητές του ότι όλα αυτά προέκυψαν μετά από μια συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του 24/7. Στο site, υποστηρίζει ότι τότε είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη Φόφη Γεννηματά και η κυρία Γεννηματά, αφού ο ίδιος επέμεινε στις απόψεις που είχε εκφράσει, απόψεις όπως αυτές που είπαμε προηγουμένως για συμπόρευση του κινήματος αλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ, τις εξέφρασε και μετά τις εκλογές. Μάλιστα, έθετε ένα δίπολο, θα μπορούσαμε να το πούμε, είτε να υπάρξει μια κοινή γραμμή πλεύση ΣΥΡΙΖΑ με κοινά, είτε και να ενωθούν τα δύο κόμματα. Είπε ότι όταν επανέλαβε αυτές τις απόψεις του στην κυρία Γεννηματά, η κυρία Γεννηματά έκλεισε το τηλέφωνο. Το σημερινό κίνημα αλλαγής δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνώρισε ο κόσμος ως ΠΑΣΟΚ, φέρεται να σημειώνει ο ίδιος μιλώντας σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Οι εκλογές, βέβαια, που ήταν υποψήφιοι στο κοινάλ, είναι τόσο πολύ κοντά που δεν δικαιολογείται το ρόλο αυτό του. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ωραία πράγματα σημαίνουν και ενδεικτικά των δυσκολιών. Αλλά εντάξει, είναι βασικό στοίχημα να επιβιώσει το κίνημα αλλαγής. Νομίζω αυτή την καθαρή, όπως λέμε δημοσιογραφικά, και αν δεν προκύψει κάτι συγκλονιστικό στο ενδιάμεσο τετραετία, ανάμεσα στις δύο νέες πολιτικές συμπληγάδες που φαίνεται να δημιουργούνται. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε είναι ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τα λέγαμε και χθες. Είναι δυσάρεστο όλα αυτά τα πράγματα. Είναι. Αλλά φαίνεται ότι έχουν το στοιχείο το προσωπικό. Όταν κάποιος δεν εκλέγεται. Αλλά θα έχουμε να λέμε κι εμείς. Σωστό. Όταν κάποιος δεν εκλέγεται. Αν είχε εκλεγεί ο κ. Χρυσοστηνός, θα έλεγε για τα ίδια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά. Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Βασίλη Κανέλη, διευθυντή σύνταξη στο NGR. Γεια σου, Βασίλη μας. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, πώς ήταν η χθεσινή επέτειος στη Λάρισα των 45 χρονών του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ? Ναι, νομίζω ότι. Είχε πάει. Όχι, δεν είχα πάει. Δεν είχε μόνο στο Κιλελέ. Καλύψαμε αυτό. Μέχρι το Κιλελέ να. Ήταν μια απρόβλεπτη, νομίζω, επέτειος των 45 ετών, γιατί εκεί πέρα η Φόφη Γεννηματά, όπως όλοι γνωρίζουμε, σήκωσε το γάντι και το έριξε κιόλας στους αμφισβητείες της. Τώρα ουσιαστικά τι έκανε η Φόφη Γεννηματά. Δεν είναι γιορτή ακριβώς. Δεν ήταν γιορτινό το κλίμα. Θα πω ακριβώς γιατί. Ουσιαστικά ρίχνει το γάντι και λέει: ελάτε, αφού με αμφισβητείτε, ελάτε να θέσετε θέμα ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής. Τα ερωτήματα είναι δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πρώτο, αν βρεθεί ένας και πάει στην Κεντρική Επιτροπή και πει: θέτω θέμα ηγεσίας, τι θα κάνει η Φόφη Γεννηματά? Δεν θα πρέπει να πάει σε κάλπες. Έτσι έχει υποσχεθεί τουλάχιστον. Θα πρέπει να πάει σε κάλπες. Είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει στις εσωκομματικές εκλογές? Μπορεί να επικαλεστεί το καταστατικό, βέβαια δεν είναι τώρα. Προφανώς μπορεί να το επικαλεστεί και αυτό. Αλλά όμως έχει το κοινάλ καταστατικό. Θα φανεί ότι είναι. Πρέπει να έχει κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχει. Ναι, ναι. Έχει, γιατί έχει κάνει και συνέδριο. Αλλά όμως θα φανεί ότι είναι αδύναμη και ότι εκεί η αμφισβήτηση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα. 45 χρόνια μετά την ίδρυση του ιστορικού ΠΑΣΟΚ, είναι η εικόνα αυτή ενός κόμματος το οποίο πήρε 8%. Ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό, ίσως θα έπρεπε να πάρει περισσότερο και τέτοια. Είναι η εικόνα αυτή διάλυσης, ο κρεμαστινός που θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, να εμφανίζεται ότι πρέπει να το διαλύσουμε όλα, κάποιοι άλλοι να αμφισβητούν, ο Νίκος Παπανδρέου να γράφει στο Βήμα της Κυριακής αυτό το άρθρο το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Μα δεν είναι πια το ιστορικό ΠΑΣΟΚ όμως. Προφανώς δεν είναι. Το συμπαγές ιστορικό ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ του 8%. Το 8%, αλλά αν θες να είσαι. Το οποίο ήταν πολύ συμπαγές. Μέχρι η πρώτη. Μπορεί να ήταν μικρό, αλλά ήταν πάρα πολύ συμπαγέ. Νομίζω ότι η ηγεσία του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, αν βγει μια βόλτα στην κοινωνία και ρωτήσει τον κόσμο που ψήφισε και 8% τώρα στις εκλογές, θα δει μια απογοήτευση. Θα δει ότι δεν τραβάει αυτό το πράγμα. Ο τρίτος δρόμος που θέλουν. Μα δεν έχουν θέσει. Δεν πάει. Τι να τραβήξει. Ακριβώς. Αφού δεν ξέρουν τι θέλουν. Ακριβώς. Γιατί άγονται και φέρονται μεταξύ των δύο του διπολισμού αυτού. Έτσι. Του σκληρού. Και τι κάνουν ουσιαστικά? Ρίχνουν νερό στο μήλο του Τσίπρα. Ο κρεμαστινός είναι η μία έτσι. Όχι μόνο, του έχει πάρει τα καλύτερα στελέχη από τον εξυγχρονιστικό χώρο, τα έχει πάρει Μητσοτάκης. Και Μητσοτάκης έρχονται κι άλλα. Έχουν και άλλες τοποθετήσεις αντίστοιχες. Και θα έρθουν και άλλοι. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιοι θα φύγουν από δεξιά και κάποιοι θα φύγουν από αριστερά. Αυτό και θα μείνει μια κομματική νομεκλατούρα, ας πούμε, τη Χαρελάου Τρικούπη, η οποία αναρωτιέται γιατί το κάναμε αυτό και πώς το κάναμε. Και επίσης, Βασίλη, θα έχει ενδιαφέρον η συνάντηση την Κυριακή στο Κορακοχώρι, επαφορμής της παρουσίωσης του βιβλίου του Γιάννη Βούλγαρη, όπου θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ο κύριος Σιμίτης. Ο κύριος Βενιζέλος, μετά από καιρό θα κάνει παρέμβαση. Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο θα αναφερθεί και στα τρέχοντα. Ο κύριος Αλιβιζάτος. Ο δηλαδή, κύριος Βενιζέλος δείχνει διάθεση εσείς που παρακολουθείτε το σχετικό ρεπορτάζ να επανέλθει κάποια στιγμή σε πράγματα. Σχολιάζονται. Μέσω του κοινάλ.
μέσω του εαυτού του, φαντάζομαι, στην πρώτη φάση. Δεν θα καταργήσει τον εαυτό του, φαντάζομαι. Όχι, αυτό λέω. Να παρεμβαίνει σε πράγματα πολιτικά, ξέρω εγώ, να δώσει καμία συνέντευξη. Είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Άρα είναι πολιτικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσω του κοινάλ το αποκλείεται. Μα και πριν δεν ήταν. Τι να κάνω, γίνει το μεάρχη. Έτσι όπω το θέτει μέσω του κοινάλ, μήπω εννοεί μέσω τη Νέα Δημοκρατία, α πούμε, θα μπορούσε να πάει μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Με τίποτα. Αλλά... Πιο πιθανό είναι να πάει σε έτσι όπως το θέτεις όμως, νομίζω ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν θα κάτσει ήσυχος. Εκτός όλων θα των άλλων, την άποψή του. Βαθιά αξιοπρεπή άνθρωπο, το έδειξε και με τη στάση του το τελευταίο διάστημα και με την επιστροφή του στο δεν πανεπιστήμιο. Δεν έχει κάνει ούτε μία παρέμβαση η οποία να δημιουργήσει πρόβλημα στο κίνημα αλλαγής. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τα συζητήσαμε μετά του Πασόκ με τον φίλτα του Βασίλη Κανέλη. Εσύ να ποια είναι η αίσθησή σου και η άποψή σου για όλη αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό επικοινωνιακό. Έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει δίκιο κανείς. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της κυριότητας των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αυτό είναι αστείο να το συζητάμε. Ήταν ένα πολύ καλό επικοινωνιακό τρίκ του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διοχετεύτηκε και μέσω των τρόλ, των γνωστών τρόλ κλπ. Ότι να, ο Μητσοτάκης ουσιαστικά απεμπολεί τα δικαιώματα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αν μπορούν να μας τα δανείσουν, δεν σημαίνει ότι είναι ο κύριος. Όμως δεν όφελε να γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης όταν ζητάς να σου δανείσουν κάτι. Η τακτική που ακολουθεί το Βρετανικό Μουσείο είναι. Γιατί να πάμε εμείς να μπορούμε και το Βρετανικό Μουσείο. Όταν ζητάς προσωπικότητες, οι οποίες ήταν θέσμες παγκόσμιες προσωπικότητες. Ένα λεπτό. Όταν ζητάς από το Βρετανικό Μουσείο να σου δανείσει κάτι, ξέρεις ότι το Βρετανικό Μουσείο, επειδή δανείζει γενικώς, έχει την πάγια τακτική να ζητά να αποδεχτείς. Την κυριότητα. Εντάξει, δηλαδή, γιατί όμως να μεταφέρει στην εσωτερική συζήτηση τη σχετική επιχειρηματολογία το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί να το κάνεις έτσι. Του ΣΥΡΙΖΑ η τακτική. Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο κεφάλαιο. Να δημιουργήσεις ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει. Παιδιά, συγγνώμη. Εάν έρθουν εδώ πέρα τα μάρμαρα, έστω και δανεισμένα. Τα δούμε ξανά. Ιστορία, ιστορική στιγμή. Πείτε μου πόσο εύκολο θα είναι να τα ξαναπάρουν πίσω, χωρίς να μην έχει συμβεί τίποτα. Να διευκρινίσουμε και να τα πάρουν στο Βρετανικό Μουσείο. Έκλεισε. Και δεν θα προχωρήσει ο δανεισμός από τη στιγμή που υπάρχει ανακοίνωση από το Βρετανικό Μουσείο. Ότι πρέπει να αναγνωριστεί η κυριότητα από την πλευρά μας. Μήπως θα ήταν ωραίο να τα παίρναμε, να τα δανειστούμε και να κλείναμε τα σύνορα και να μην τα ξαναδίναμε ποτέ. Αυτό θα ήταν ωραίο. Πάρτα και τρέχα. Έτσι κι αλλιώς από ποιον να τα ζητήσουμε. Από τον Μπόρις Τζόνσον θα μας τα πάρει πίσω. Λοιπόν, Βασίλη Κανέλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Τέλος πάντων, νομίζω έκλεισε παντού η ιστορία αυτή. Ξαναθυμηθήκαμε πολύ και σε επίπεδο εννοώ παγκόσμιο. Δεν είναι κακό που το θυμηθήκαμε. Δεν είναι κακό που το θυμηθήκαμε. Δεν το θυμηθήκαμε. Το ξαναβγήκαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων και ξαναείπαν τη θέση τους. Λοιπόν. Στο διεθνή τύπο, όχι σε εμάς. Συζητούσαμε νωρίτερα και για το θέμα του μεταναστευτικού αλλά και για τις προκλήσεις των περιφερειαρχών στο συγκεκριμένο μέτωπο. Το έχει θέσει πρώτο θέμα στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις επαφές που είχε τόσο με την κυρία Μέρκελ όσο και με τον κύριο Μακρόν αλλά και με τον κύριο Ρούτε. Και με τον κύριο Ρούτε, ναι. Λοιπόν, και να πάμε στον Γιάννη Γιάκα να μας πει τι συνέβη στη Μόρια. Έλα, Γιάννη. Είχαμε ένταση σήμερα λίγο μετά τις 12 στο hot spot της Μόριας όταν μια ομάδα περίπου 50 ατόμων στην πλειοψηφία τους ασυνόδευτα παιδιά κινήθηκαν απειλητικά κατά του κέντρου καταγραφής που υπάρχει εκεί στην δομή. Αμέσως επενέβη η αστυνομία και με τη χρήση ενός δακρυγόνου κατάφερε να περιορίσει την ένταση ενώ αμέσως μετά ανέλαβαν ειδικοί διαπραγματευτές να κατευνάσουν τα πνεύματα. Να πούμε ότι αυτή η ένταση στη Μόρια δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό συμβαίνει συχνά σε μια δομή που όπως λέμε καθημερινά είναι ασφικτιά. Δηλαδή η δομή της Μόριας έχει χωρητικότητα 3 με 4.000 ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή περίπου 10 με 11.000 είναι στην Μόρια και είναι υπεράριθμη και η δομή στο Καράτεπέ. Εκεί υπάρχουν στην πλειοψηφία τους ευάλωτες ομάδες. Να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει μία μεγάλη κινητικότητα στο θέμα του προσφυγικού. Οι αριθμοί καταρχάς είναι συγκλονίζουν. Οι ροές στα νησιά του Αιγαίου για τον Αύγουστο ξεπερνούν και τους αριθμούς του 18 και τους αριθμούς του 17. Είναι περίπου στους 8.000 ανθρώπους μόνο τον Αύγουστο και μάλιστα τη στιγμή που 1.400 άνθρωποι περίπου έχουν φύγει για να γίνει μια αποσυμφόρηση της δομής Μόριας προς την ενδοχώρα, την ίδια στιγμή μέσα σε 3-4 μέρες οι αριθμοί φτάνουν τους 700 με 800 ανθρώπους που φτάνουν στα νησιά, που φτάνουν στη Λέσβο. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν μέρες όπου ο συνολικός αριθμός των αφήξεων είναι στη Λέσβο. Δεν έχουμε πουθενά αλλού. Οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς ότι με τον ίδιο αριθμό σε λίγες ημέρες αυτοί οι 1.400 άνθρωποι που φύγουν
πήγανε θα ισοφαρίσουν και θα ξεπεραστεί βέβαια αυτός ο αριθμός. Από εκεί και πέρα είχαμε να πούμε και μια σύσκεψη των δημάρχων των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου υπό τον Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, όπου εκεί κάναν μια δήλωση όπου ζητούν αποσυμφόρηση των δομών, ενίσχυση του προσωπικού που επικουρεί τις δράσεις ως προς τους πρόσφυγες, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Από εκεί και πέρα, όπως μας τονίζουν οι δήμαρχοι, βέβαια δεν μπορούν να κάνουν κάτι ως προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι που ζητούν από την κυβέρνηση. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και ένα περιστατικό στη Μαλακάσα στις γραμμές του ΟΣΕ, όπου μια ομάδα μεταναστών είχε καταλάβει τις γραμμές για αρκετή ώρα. Βέβαια με την επέμβαση της αστυνομίας και εκεί και με την. Και με τη μεσολάβηση διαπραγματευτών πίστηκαν για να αποδεσμεύσουν τις γραμμές. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Ζιάκα. Η κατάσταση ξεφεύγει. Έτσι είναι προφανές πάλι. Ότι, ότι έχουμε πρόβλημα. Έτσι αφορά την κυβέρνηση και το θέμα. Και έρχεται και πάλι επιτακτικά το ζήτημα που συζητούσαμε χθες σχετικά με το πού πήγανε και πώς αξιοποιήθηκαν και πώς και αν απορροφήθηκαν τα κονδύλια των Ευρωπαίων για το μεταναστευτικό, παιδιά. Θυμάστε την αντίδραση της Όλαφ. Είδαμε, και θα έρθει και ο Λάζαρος Μπέλτης να μας πει και περαιτέρω λεπτομέρειες. Είδαμε με βάση και αυτά που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής πώς αξιοποιήθηκαν τα κονδύλια αυτά. Είδαμε τι έγινε στην περίπτωση με τα Κέντερ, με τις εταιρείες Κέντερ. Πάντως, τι θα γίνει από εδώ και πέρα δεν είναι εύκολο ούτε να απαντηθεί ούτε λυθεί. Και όσες ευθύνες και να ρίξουμε να ρίξει η κυβέρνηση στους προηγούμενους. Εντάξει, αυτό δεν αλλάζει. Ναι, γιατί δεν αλλάζει. Η κάθε κυβέρνηση διαχειρίζει την πατάτα. Τώρα τι αφήνει ο άλλος. Ποσό σε ενδιαφέρει τον κόσμο, τι είναι νέα πρόκληση. Είναι νέα πρόκληση. Τι είχε κάνει πριν. Και είναι και για την Ευρώπη μια πρόκληση φύλαξη των συνόρων. Γιατί πάλι δεν αφορά μόνο την σύνορα. Ελλάδα αυτό το σωστά. Θέμα. Λοιπόν, πάμε στο Λάζαρο Μπέλτσιο να μας πει περισσότερα. Έλα Λάζαρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με μια αποκαλυπτική έρευνα του Πρόταγκον που δημοσιεύτηκε σήμερα. Του Χάρη Καρανίκα, του συναδέλφου είναι. Του Χάρη Καρανίκα ακριβώς. Εκεί πέρα κάνανε μια σύγκριση 420 διακηρύξεων σύντησης για κέντρα διαμονής και φιλοξενίας προσφύγων σε σχέση με τα στοιχεία της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους διαμένοντες στα συγκεκριμένα κέντρα. Και υπήρχαν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των γευμάτων τα οποία ήταν στις διακηρύξεις σε σχέση με αυτούς που διαμένανε. Να πούμε ότι πολλές φορές ήταν 50% μέχρι και 100% επάνω ο αριθμός και κάποιες φορές ακόμα και περισσότερο. Να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε και μία έρευνα της Όλαφ, που είναι η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η οποία είχε ξεκινήσει μία έρευνα για τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια της σύντησης των προσφύγων στην Ελλάδα. Δεν έχει βγει ακόμα πόρισμα από αυτή την έρευνα, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι αν αποδειχθεί κάτι μεμπτό, κινδυνεύει η χώρα μας να κάποιες από αυτές τις δαπάνες που έχουν πάει προς σύντηση προσφύγων να γίνουν πια μη επιλέξιμες δαπάνες από την Ευρώπη και να κληθούν, περάσουν να στον πληρώσει. Κρατικό προϋπολογισμό. Σωστά, να τα πληρώσει. Ακριβώς. Να πούμε μάλιστα ότι συγκεκριμένα στο κέντρο φιλοξενίας της Σύνδου που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΠΑ της αρμοστίας διαμένουν 59, είχαν λάβει βοήθεια 59 πρόσφυγες και η γενική εκτίμηση του αριθμού των προσφύγων που υπήρχαν εκεί ήταν 120, η διακήρυξη της σύντησης έγραφε για 450. Τετραπλάσιους δηλαδή, έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ό,τι συνεπάγεται για το κέρδος, και υπήρχε, το ημερήσιο. Έτσι, και υπήρχε και διακήρυξη η οποία άλλαξε στην πορεία, δηλαδή είχε συγκεκριμένα στοιχεία στην αρχή, στην πρώτη της μορφή ακριβώς, και 2-3 ημέρες πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το ποιος θα πάρει τη δουλειά με απευθείας ανάθεση, αλλάζουν οι όροι της προκήρυξης. Μιλάμε. Ναι, και να πούμε, Θανάση, πάνω σε αυτό που λες για την απευθείας ανάθεση, κάτι σημαντικό. Ότι όταν οι προσφυγικές ροές ήταν τελείως ανεξέλεγκτες, όλοι θυμόμαστε το καλοκαίρι του 2015 και το 2016, είχαν περάσει κάποιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ούτως ώστε να γίνονται απευθείας αναθέσεις που κανονικά αντίκειται στην νομοθεσία είναι. Και την ενωσιακή αλλά και την εθνική. Ωστόσο, και όχι μόνο, συγγνώμη Λάζαρε, και όχι μόνο για τη σύντηση των προσφύγων,
αλλά και για το χτίσιμο εντός εισαγωγικών των hot spots, για την κατασκευή των hot spots. Αλλά ας πούμε ότι τις χρονιές το 2015 και το 2016 ήταν ένα πράγμα ανεξέλεγκτο και όπως ξέρουμε οι διαγωνισμοί στην Ελλάδα κρατάνε πολύ και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αλλά από το 2016, το 2017 και το 2018 πολύ σωστά, συνεχίστηκε η ίδια πρακτική. Σε περισσότερες εταιρείες, γιατί δοθήκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακριβώς. Λοιπόν, Λάζαρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση. Παιδιά, απίστευτος κινησμός. Ναι. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι κυνηγημένοι, απεγνωσμένοι, που δεν είχαν πού την κεφαλή κλείνει, δεν είχαν τα στοιχειώδη. Μιλάμε για τον Πάνο Καμένο. Βγάζανε... Όταν μιλάμε για τον Πάνο Καμένο, η λέξη κινησμός. Λοιπόν, από αυτές, αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Αυτό το φάντασμα θα μας κυνηγάει πάρα πολύ. Που μάλιστα έλεγε ο κύριος Καμένος ότι ήταν κατασκευάσματα των δημοσιογράφων όλα αυτά τότε. Μάλιστα. Και έστελνε και συναδέλφους. Να δεις να ψαχτούν οι εταιρείες και για το ίδιο θέμα. Είχε στείλει συναδέλφους, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Βέβαια. Στο αυτόφορο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Η Κατερίνα Νόντα είναι από μόνη της κάτι το πιο ευχάριστο, είναι αλήθεια. Ωστόσο, θα μας πεις και μια ευχάριστη είδηση. Ακριβώς, Θανάση. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, έδειξε ότι η Αθήνα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των Ελλήνων αλλά και ξένων αγοραστών ακινήτων. Είναι ενδεικτικό ότι τα κεφάλαια από ξένους επενδυτές στο πρώτο εξάμηνο είναι αυξημένα κατά 49% σε σχέση με πέρσι, λόγω κυρίως του Airbnb και της Golden Visa. Έχοντας λοιπόν συμπληρωθεί το πρώτο φετινό εξάμηνο, η εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Έχουν μπει στη χώρα μας σχεδόν 740 εκατομμύρια. Είναι ρεκόρ για τα τελευταία. Ακριβώς, ξένων αγοραστών σε σχέση με το περσινό. Το περσινό έτος του 2018 που έφτανε τα 377 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, όσον αφορά στις κατοικίες, η αύξηση 7,7% στο δεύτερο εξάμηνο, μετά την αύξηση του 4,9% στο πρώτο, έχει δύο ποιοτικά στοιχεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ότι καταγράφεται σταθερά αυξητική τάση στα νεόδμητα ακίνητα, κόντρα στην τάση των τελευταίων ετών που ήθελαν τα παλαιότερα κτίρια πιο ελκυστικά, δεδομένου ότι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ 24% που επιβάρυνε τις αγοραπολισίες των νέων ακινήτων. Το δεύτερο είναι ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον στην Αττική έσπρωξε τις τιμές στο 11,1%, τάση που σίγουρα συνδέεται με την άνοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και την Golden Visa. Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έρχονται οι επενδυτές. Θυμάσαι όμως τον κύριο Τσακαλώτο σε μια στιγμή έτσι επενδυτικής έξαρσης που είχε πει θα έρχονται και θα τους διώχνουμε. Θα είναι τόσοι πολλοί, δεν θα χωρούν. Εντάξει, έτσι θα κάνουμε όμως, τώρα, έτσι. Δεν ακούς τι λέμε εδώ πέρα. Ξεκινάνε από τα ακίνητα και έρχονται και τα πιο μεγάλα project. Μετά, πρώτο Θεό. Για να δούμε όμως γιατί το κομμάτι της οικονομίας είναι στο επίκεντρο, καθώς είναι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η Αθανασία Κρύβου είναι και πάλι μαζί μας. Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον ως προς το τι να περιμένουμε. Έλα, Αθανασία, είναι η 84η έκθεση. Να πούμε, η χώρα που είναι φέτος η τιμόμενη είναι η Ινδία. Νομίζω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι σήμερα αναρωτιούνται τι θα περιέχει αυτό το πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Σίγουρα στα μέτρα θα υπάρχει μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% και η μείωση φορολογίας των μερισμάτων από το 10% στο 5%. Αυτό το ξέρουμε εδώ και καιρό. Έχει κλειδώσει ήδη. Αυτό που περιμένουμε είναι ότι τα σενάρια που είχαν υπάρξει ότι μπορεί να μειωθεί το αφορολόγητο και να γίνεται με περαιτέρω χτίσιμο με ηλεκτρονικές συναλλαγές, αυτό το σενάριο φαίνεται ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι καθόλου, δηλαδή το αφορολόγητο φαίνεται ότι θα παραμείνει σταθερό. Και το σενάριο το οποίο είναι το επικρατέστερο και φαίνεται πως εκεί στοχεύει, δηλαδή αφού ικανοποίησε και τη μεσαία τάξη η κυβέρνηση με τη μείωση του ένφια, τη βελτίωση των 120 δόσεων, θα ικανοποιήσει τις επιχειρήσεις με τις μειώσεις του φόρου των επιχειρήσεων. Άρα μένουν τα ασθενέστερα εισοδήματα, οπότε η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ φαίνεται πως είναι ένα από τα σενάρια που προκρίνεται αυτή τη στιγμή. Βέβαια, μην ξεχνάμε, αύριο έχουμε Euro Working Group. Εκεί... Να δούμε τι θα γίνει και με τις συντάξεις, βέβαια, γιατί υπάρχει και μια τέτοια συζήτηση για ένα μηχανισμό στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. Το περιμένουμε και αυτό. Και αυτό υπάρχει. Αυτό είναι ότι σίγουρα στο οικονομικό επιτελείο γράφουν και σβήνουν. Στο Euro Working Group μπορεί να πάρουμε και ένα πράσινο φως κάποιων πραγμάτων του οικονομικού σχεδιασμού που θα τεθεί. Οπότε σίγουρα και αύριο είναι πολύ σημαντική ημέρα για το τελικό καλάθι των φοροελαφρύνσεων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνής Έκθεση. Ωραία. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ, όπως κάνουμε τις τελευταίες ημέρες, θα αποχαιρετήσουμε την Δήμητρα Κρουστάλη, η οποία έχει να προετοιμάσει
την επόμενη έκδοση σε ό,τι αφορά το δικό της κομμάτι της εφημερίδας. Το Βήμα. Να φορτώνεις καλές δουλειές. Όχι, 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 προς Θεού. Γιατί. Σαν το στρατό, ναι, μια χαρά τα καταφέρνεις. Μια χαρά τα καταφέρνεις. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με Μπάγια Αντωνοπούλου αλλά και Ντίνο Σιωμόπουλου. Έτσι. Μια εικόνα όχι και από τα πολύ παλιά εδώ που τα λέμε. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε με την παρέα που σας είχαμε προαναγγείλει. Καλησπέρα, παιδιά. Τι ήθελες να πεις εσύ, θα κάνεις ένα σχόλιο. Όχι, 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 να καλωσορίσουμε και τον Ντίνο Σιωμόπουλο. Μπάγια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελλάδα, θα λέγα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, Ντίνο. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Για ακόμα μια ξυπνάς πρωί. Σιγά σιγά. Πόσα χρόνια ξυπνούσες πρωί? Πολλά. 11. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προς το παρόν δεν κοιμάται το μεσημέρι. Σωστό. Να είναι εδώ και στο Βήμα, στο οικονομικό. Και αυτό θέλουμε να συζητήσουμε, έτσι, Ντίνο, εκτός όλων των άλλων. ΔΕΘ, ένα κλίμα, έτσι, για τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι, καλό για την Ελλάδα, όχι αντίστοιχα καλό για τον πλανήτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε σε αυτή την ΔΕΘ να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά αυτά που έχει εξαγγείλει και προεκλογικά, αυτά που ήταν και στις προγραμματικές δηλώσεις. Ίσως ξεκαθαρίσει όμως το χρονοδιάγραμμα, και αυτό είναι που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τι εννοώ με τη λέξη χρονοδιάγραμμα? Έχουμε μειώσεις φορολογικές. Θα έρθουν όντως κάποιες αλλαγές στην κλίμακα, θα έρθουν όντως κάποιες αλλαγές για τα αφορολόγητα, θα αυξηθούν το αφορολόγητο για τα παιδιά. Θα υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Πότε είναι το ζητούμενο? Σωστή. Θα είναι από το 2020, θα είναι το 2021. Για το ΦΠΑ, ξέρουμε ότι θα μειωθεί από το 24% στο 22%. Πότε θα γίνει αυτή η μείωση? Λένε κάποιοι, έλεγαν κάποιοι, ότι μπορεί να είναι η έκπληξη που κρύβει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ότι θα ανακοινώσει το 24 να πάει στο 22. Σε εύλογο χρονικό διάστημα. Προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να ανακοινώσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν σηκώνει η οικονομία το 24 να πάει στο 22. Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια, πολύ μεγάλο το κόστος, το δημοσιονομικό. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το χρονοδιάγραμμα. Οι αλλαγές θα γίνουν. Αυτά που έχει υποσχεθεί πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι θα γίνουν. Το θέμα είναι πότε. Τι εκτιμώ? Ότι το πρώτο μέτρο που θα έρθει το 2020, μάλλον το πρώτο μέτρο που θα ψηφιστεί και θα ισχύσει από το 2019, είναι φυσικά η μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28 στο 24%. Αυτό θα γίνει τώρα. Και το 20 θα γίνει από το 24 στο 20. Τώρα για εμάς τους απλούς πολίτες, γιατί εμείς είμαστε που θα καταναλώσουμε τα προϊόντα που πουλάνε οι επιχειρήσεις. Εκεί υπάρχει το εξής σχέδιο. Μάλλον υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια εσωτερική κόντρα στο Υπουργείο Οικονομικών, αν θα πρέπει αυτές οι αλλαγές να γίνουν το 20 ή το 21. Και μιλάμε για τη φορολογική κλίμακα. Το αφορολόγητο αυτή τη στιγμή είναι στα 8.636. Θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό λένε ότι θα ισχύσει. Αλλά το πρώτο κλιμάκιο που είναι μέχρι τα 10.000 ευρώ εισόδημα, σήμερα είναι 22%. Mm-hmm. Θα πάει στο 9%. Η άποψή μου είναι ότι θα πάει από το 20. Κάποιοι λένε στο Υπουργείο, μήπως περιμένουμε ένα χρόνο να είμαστε σίγουροι. Είδαμε σήμερα και τα στοιχεία της ανάπτυξης. Δεν είναι τόσο ικανοποιητικά όσο περιμέναμε. Άρα λοιπόν υπάρχει μια, θα έλεγα, εσωτερική κόντρα, όπου κάποιοι λένε να έρθουν το 20, άλλοι να έρθουν το 21. Άλλο ένα πολύ μεγάλο μέτωπο που έχει να κάνει με την τσέπη μας είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτή που ήρθε ως έκτακτη εισφορά και έχει γίνει πιο μόνιμη. Αυτό θα έλεγα. Να θυμίσω ότι έκτακτος ήταν και ο ένφια. Έτσι, ο φόρος των ακινήτων ως έκτακτος είχε έρθει και τελικά γι' αυτός παραμένει και είναι ο πιο αποδοτικός φόρος για τα έσοδα, παρακαλώ. Άρα λοιπόν και η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένας φόρος ο οποίος και αυτός φέρνει πολλά λεφτά στο κράτος. Περιμένουμε το 21 ή το 22 να μειωθεί. Το 20 βλέπω το αφορολόγητο να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ και ίσως δούμε και το πρώτο κλιμάκιο από το 22 να πέφτει στο 9 για τα 10.000. Να εξηγήσουμε όμως το εξής, γιατί αυτό αφορά όλους μας. Γιατί κάποιοι είχαν πει και προεκλογικά ότι αν έχει εισόδημα 10.000 και 1 ευρώ, δεν θα πιάνει το 9%. Το χαμηλό θα πάσει στο 22. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά για όλους τα πρώτα 10.000 θα φορολογούνται με 9%. Δεν θα φορολογούνται με 22. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μεγάλο εισόδημα, είτε έχεις μικρό εισόδημα, μία έκπτωση στην τσέπη σου θα τη δεις. Φυσικά αυτός που παίρνει λίγα θα τη δει πιο δυνατά, γιατί θα καταλάβει ότι του δίνει. Έχει και μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ο άλλος τώρα που βγάζει πολλά, τώρα θα δει μια διαφορά 100-200 ευρώ, δεν θα καταλάβει και πολλά. Πάντως, όπως μας τα περιγράφεις, σημαίνει ότι για την επόμενη χρονιά τουλάχιστον δεν θα δούμε καμία μεγάλη διαφορά στην τσέπη μας, στην καθημερινότητά μας. Εάν γίνει το 22 στο 9 και έχουμε και την αύξηση του αφορολόγητου, ειδικά για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι οποίοι αυτοί από τον πρώτο μήνα βλέπουν τις αλλαγές στη φορολογία. Και αυτό γιατί? Έχουμε την διαφορά στην παρακράτηση του φόρου. Κάθε μήνα, όταν πάμε και πληρωνόμαστε, αν δούμε το αναλυτικό σημείωμα, θα δούμε φόρος που παρακρατήθηκε για αυτό το μήνα. Αυτός ο φόρος θα είναι μειωμένος. Άρα ουσιαστικά
γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, θα δούμε στην τσέπη παραπάνω χρήμα, άμεσα. Δηλαδή σαν να έχουμε πάρει αύξηση. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε εφόσον όμως έρθει ο νόμος και λέει από 1η-1η του 2020 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής και έχουμε και την αύξηση του αφορολόγητου για τα παιδιά. Πόσο ισχυρή αναμένεις να είναι η αναφορά του Πρωθυπουργού σε πρωτογενές πλεόνασμα, αν υπάρξει τέτοιου είδους αναφορά και νομίζω διευκρινής. Ότι εχθές στην Ολλανδία, υπάρχει, δηλαδή, στη Χάγη, το διευκρίνησε. Mm-hmm. Πάει για την επαναδιαπραγμάτευση του πλεονάσματος από το 21 και μετά. Δηλαδή και το 20, το 3,5, να το πω έτσι λαϊκά, θα το υποστούμε. Γιατί είναι και το σημείο εκείνο στο οποίο επικεντρώνει και την κριτική της εξωματικής αντιπολίτευσης ιδιαίτερα. Σωστά, και μάλιστα είναι και το σημείο εκείνο που θα καθορίσει και τις φορολαφρύνσεις. Γιατί αν έχεις μειωμένο πλεόνασμα, μπορείς να παίξεις λιγάκι με τα έσοδα και με τις δαπάνες. Αν πάει για το 21, θα είναι για ένα χρόνο. Τους άλλους μέχρι το 22 είναι το 3,5%. Σωστά. Και μετά έχουμε πιο μικρό πλεόνασμα, αλλά και πάλι το πλεόνασμα θα είναι ισχυρό. Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Ντίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς μας όρισες. Θα τα λέμε συνεχώς τώρα. Ντίνο Χιονόπουλο, συνάδελφο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Ντίνο μου. Καλησπέρα, Ελλάδα. Εγώ πάω να βρω την Κατερίνα Νόντα εκ νέου. Για να μας πεις για την ενίσχυση των δυνάμεων των ΜΑΤ, Κατερίνα, αυτή τη φορά. Ακριβώς, Θανάση, η ελληνική αστυνομία προχωρά στην ενίσχυση των δυνάμεων των ΜΑΤ με 220 αστιφύλακες που προέρχονται από τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής. Στόχος των επιτελών είναι σε κάθε δημιουργία να υπάρχουν 3 με 4 αστυνομικοί που δεν θα φέρουν πλήρη εξοπλισμό, έτσι ώστε να καταδιώκουν και να συλλαμβάνουν όσους κάνουν καταδρομικές επιθέσεις με στόχο τους άνδρες των ΜΑΤ. Οι 220 αυτοί αστιφύλακες αξιολογήθηκαν και επελέγησαν από ειδική επιτροπή. Η ενσωμάτωση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 10ήμερο, αφού εξεταστούν και οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Ενώ τώρα η τελική ενσωμάτωσή τους θα γίνει αφού οι ίδιοι παρακολουθήσουν για τουλάχιστον 3 εβδομάδες πρόγραμμα εκπαίδευσης. Προφανώς η ενέργεια αυτή, η απόφαση αυτή της κυβέρνησης εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης των φαινομένων που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια σε εξάρχεια. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και να επιστρέψουμε. Μεγάλωσε η παρέα μας. Μεγάλωσε. Με δύο κυρίες. Ζέτα Μακρύ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ορίσατε. Από την Ανεξία, την όμορφη. Και η Ειρήνη Αγαθοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Κυλικής. Ακριβώς. Μην το αδικήσουμε όμως. Αλλά σαν τη Μαγνησία. Σαν τη Μαγνησία δεν έχει. Δεν έχουμε θάλασσα, αλλά έχουμε άλλες ομορφιές. Έχει, αλήθεια είναι. Στεωμαστε πάντα με τις περιοχές. Καλώς μας ήρθατε. Τώρα, η συζήτηση, κυρία Μακρύ, πάει στη ΔΕΘ. Έτσι, εκ των πραγμάτων, είναι ο Ευχάριστη συζήτηση. Είναι η πρώτη με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Είναι η έναρξη της νέας πολιτικής περίοδου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η μεγάλη συζήτηση είναι τι να περιμένουμε, αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω προς το σκέλος των εξαγγελιών. Πρώτον, δεν γνωρίζω. Αλλά και αν γνωρίζω, που δεν θα γνωρίζω, λέγατε, δεν θα σας το έλεγα. Φαντάζομαι όμως ότι τις πληροφορίες. Τι περιμένετε ωστόσο ως κλίμα που θα επιχειρήσει να αποτυπώσει ο Πρωθυπουργός με βάση και τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, τη μείωση του ένφια, ναι, τα ταξίδια του στο εξωτερικό, όπου προετοιμάζει με τον τρόπο του και την τακτική του το θέμα της δραστηριότητας στη Βουλή. Νομίζω δεν θα προετοιμάσει κλίμα, θα πει αυτά τα οποία θα κάνει. Θα τα πει συγκεκριμένα και θα πει και τη χρονολογία της εφαρμογής. Και με δεδομένη την καλή πορεία μέχρι τώρα, όχι μόνο στις επαφές στο εξωτερικό που είναι σημαντικές, που δεν υπήρχε η διγλωσία, δεν υπήρχε η παναχώρηση, αλλά και με την κοινοβουλευτική μας τη θητεία μέχρι τώρα, που έδειξε ότι ό,τι γίνεται είναι εμπροστοβαρές. Αν υπάρχει ανακολουθία, είναι εμπροστοβαρής και ευχάριστη. Δεν υπάρχει η παναχώρηση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά τα νέα, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστα για ιδιώτες, για φυσικά πρόσωπα, αλλά και για τους επενδυτές. Και γι' αυτό σας είπα ότι για μένα αυτή η κουβέντα είναι ευχάριστη. Φαντάζομαι όταν θα τα ξέρουμε τα μέτρα θα είναι ακόμη και πιο εύκολη για τους συναδέλφους μου που θα τα αναλύσουν μαζί σας ή με άλλους δημοσιογράφους. Πέρα από αυτά που έχουν ακουστεί, αναμένονται και κάποιες εκπλήξεις. Έτσι λέγεται, ναι. Και φαντάζομαι θα υπάρχουν. Λοιπόν, ωστόσο, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αξιωματική αντιπολίτευση, επικεντρώνεται τη ρητορική σας στο γεγονός ότι, όπως λέτε, ο Πρωθυπουργός δεν έχει θέσει ακόμη στο σημείο εκείνο που θα έπρεπε ή με βάση τα όσα έχει πει προεκλογικά και αναμένατε εσείς τουλάχιστον από την πλευρά σας, το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Γιατί εμένετε στο συγκεκριμένο θέμα ότι θα πρέπει να τεθεί δημοσίως σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή τη χρονική περίοδο? Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο και εσείς το θίξατε στο προηγούμενο πάνελ, αλλά είναι βασικής σημασίας για να μπορέσουμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη στην οικονομία. Αν δεν μειωθούν τα πλεονάσματα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τις προσδοκόμενες από τον κόσμο φοροαπαλλαγές ή φοροελαφρύνσεις που θα δουν στο πορτοφόλι τους. Διότι είναι άλλο οι μεγάλες εξαγγελίες και άλλο να έχουμε και κάποια ωφέλη στην πραγματικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ ισχυριζόταν ότι θα μειώσει
τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αμέσως μόλις ανέλαβε, είδαμε ότι το μεταθέτει σε βάθος χρόνου. Θα είναι το 2021. Ελπίζουμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κουβέντα για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πήγε στο εξωτερικό, είναι αλήθεια. Συνάντησε την κυρία Μέρκελ, ούτε εκεί έθεσε το θέμα αυτό. Όμως θεωρούμε ότι είναι κομβική σημασίας. Μάλιστα, ως ΣΥΡΙΖΑ υποστήκαμε πολύ σκληρή κριτική για τα υψηλά πλεονάσματα. Και τώρα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, στη θέση της κυβέρνησης, θεωρεί ότι τα πλεονάσματα αυτά δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι μια γενικότερη, αν θέλετε, εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι, έχει τις θετικές εξαγγελίες. Υπάρχει άβρα, η εκλογική άβρα. Ακριβώς, έτσι είναι. Εμείς περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πραγματικά θα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι αν από τις... Οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα και προεκλογικά αλλά και στην προηγούμενη ΔΕΘ έδωσαν μια όθηση στην κυβέρνηση αυτή ώστε να υπερβεί τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά θα είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη και για μας αν πραγματικά γίνει. Μένει να το δούμε. Κυρία Μακρύ, στο θέμα. Να απαντήσετε, και μετά να πάμε σε σχέση με την όθηση που σας έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σε σχέση καταρχάς με την παρατήρηση του κ. Παπαδόπουλου ότι είναι η αρχή και γι' αυτό υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα, θα πω ότι δεν είναι μόνο επειδή είναι υπάρχει. Και η πορεία αυτή η σύντομη. Τον πρώτο καιρό, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα διαφωνήσω αυτό. Θα προσθέσω ότι είναι και. Ήδη η κυρία Μακρύ, πάντως. Σας παρακαλώ, μην με διακόψετε, δεν σας διακόψω εγώ. Λέω λοιπόν. Τα εργατικά σωματεία λοιπόν ήδη έχουν αντιδράσει. Μισό λεπτό, ξέρετε πόσες φορές ήθελα να σας διακόψω και κρατήθηκα. Άκουσα λοιπόν τη συνάδελφο να λέει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν επιτρέπουν φοροελαφρύνσεις. Να θυμίσω για όσους τυχόν δεν θυμούνται, που φαντάζομαι δεν είναι κανείς, ότι αυτά επευλήθησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δικιά τους η διαπραγμάτευση ήταν και η φοροελαφρύνση της οποίας μας υποσχεθήκαν προεκλογικά, προφανώς θα ήταν με τα πρωτογενή πλεονάσματα που ήδη είχαν δεσμευτεί να υπάρχουν. Λοιπόν, στο θέμα της ΔΕΗ να πάμε. Ναι. Εσείς λέτε ότι πήρατε την καυτή πατάτα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε μετά στην πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρείτε ότι είναι θετικό το μήνυμα που εκπέμπεται ότι μεταξύ των υπόλοιπων παρεμβάσεων για να σωθεί η επιχείρηση είναι και η μείωση? Άλλοι λένε ότι είναι μικρό το ποσοστό, ότι δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στην τσέπη του πολίτη. Να το δεχθούμε αυτό. Όσο το μήνυμα που εκπέμπεται, με δεδομένο ότι θέλετε να αποκαταστήσετε και τις αδικίες, όπως μας λέτε, να απαλλάξετε τη μεσαία τάξη από πολλά από τα βάρη, τα οποία είχε πράγματι φορτωθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι προς την σωστή κατεύθυνση το μήνυμα με την μείωση της έκπτωσης για τους καλοπληρωτές? Κοιτάξτε, η ενημέρωση την οποία. Αλλά και το γεγονός βεβαίως των γενικότερων αυξήσεων, ενώ προεκλογικά ακούγαμε ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις από την πλευρά σας, δεν θα εντάσσονταν στο πλάνο της διάσωσης της ΔΕΗ. Την καταλαβαίνω την παρατήρηση και τη δέχομαι και ως σωστή παρατήρηση, υπό την έννοια ότι άλλες ήταν οι προσδοκίες, άλλη ήταν και η ενημέρωση που είχαμε. Ακόμη και ο ίδιος ο Υπουργός, όταν πρωτοενημερώθηκε. Και στην πορεία της ενημέρωσης μας είπε ότι διαφορετικά ήταν και πολύ χειρότερα τα παρέλαβε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι 24 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, η ημερομηνία αυτή είναι, θα υπήρχε έκθεση που θα είχε σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για τη ΔΕΗ, για τους καταναλωτές, για τους εργαζόμενους, για τις τράπεζες, για την ίδια τη χώρα. Δεν υπήρχαν λοιπόν δυστυχώς πολλά περιθώρια ενεργειών. Η επιβάρυνση που θα υπάρχει είναι σε όλους. Είναι στους εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν την έκπτωση που έχουν την απαλλαγή από το 75 να πάει στο 30. Είναι στις βιομηχανίες, οι οποίες έχουν την επιβάρυνση από τους ρήπους. Είναι και στους καταναλωτές τους συνεπείς που βλέπουν να μειώνεται η δικιά τους η επιβράβευση να πάει στο 5%, που εκτιμάται ότι ζημιώνεται κατά 2,5 ευρώ το μήνα. Οριακή είναι. Θα δεχθώ όμως ότι είναι μια επιβάρυνση. Είναι όμως δίκαιο, φαντάζεστε, εμείς να δεχόμαστε όλη αυτή την κριτική όταν τη ΔΕΗ το 2014 την είχαμε με 900 εκατομμύρια κέρδος και την παραλάβαμε με 90 εκατομμύρια ζημιά, όταν η κεφαλαιοποίηση ήταν στα 9 δις. Ανάποδα. Δεν κάνω λάθος. Τι λέτε? 900 εκατομμύρια. 900 εκατομμύρια είναι σήμερα ζημιά. Ναι. Και 90 ήταν θετικό το πρόσημο. Α, είπα τα νούμερα ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει, τα νούμερα ήταν τότε θετικά και τώρα είναι αρνητικά. Με βάση τα όσα παρουσιάζεται από την κυβέρνηση. Η ανακεφαλαιοποίηση έπεσε στο 1/7. Συνεπώς, όλη αυτή η κατάσταση, την οποία κανείς δεν μπορεί να πει ότι την αγνοούσε η διοίκηση της ΔΕΗ και ο αρμόδιος υπουργός, γιατί αποκαλύφθησαν από συναδέλφους σας έγγραφα, όπου η οικονομική διευθύντρια ενημέρωνε τη διοίκηση της ΔΕΗ για τις δυσκολίες που υπήρχαν για τη χρηματοδότησή της και να βρεθούν επενδυτές, για τις δυσκολίες και τις αναντιστοιχίες μεταξύ δαπανών και εξόδων. Άρα το γνώριζαν και αδράνησαν. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Τι να πω, από διαφορία, από εγκληματική αμέλεια.
χρειάζεται να αποδώσω πρόθεση ή να κάνω χαρακτηρισμό. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου. Δεν ήθελαν, δεν μπορούσαν, δεν τους ένοιαζε. Κυρία Καθοπούλου, αυτό που λέει η κυρία Μακρύ, την επιβεβαιώνει ο συνάδελφός σας, ο βουλευτής Ρικάλων, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε ότι σε συζήτηση που είχαμε με τον τότε υπουργό, τον κύριο Σαθάκη, μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα είχε θέμα η ΔΕΗ, κανένα. Εν τέλει, τι πιστεύετε ότι πήγε λάθος η διάρκεια της διακυβέρνησής σας ό,τι αφορά αυτό που είπατε, πώς ακριβώς επιβεβαιώνει. Επιβεβαιώνεται, το είπε στα παραπολιτικά FM. Όχι, πώς ακριβώς επιβεβαιώνει αυτά που είπε η κυρία Μακρύ. Όχι, ότι υπήρχε συζήτηση με τον προηγούμενο υπουργό και ο οποίος έλεγε, διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπήρξε, ότι δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, στο χείλος του γκρεμού για την επιχείρηση. Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό. Η ΔΕΗ δεν ιδρύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα προβλήματα της ΔΕΗ ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ, διότι εγώ αυτή την κουβέντα τη θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα αυτός ήταν και ένας λόγος που υπήρχε και τότε, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ξανά κυβέρνηση, η πρόθεση της πώλησης ενός μέρους της ΔΕΗ. Όταν εμείς λοιπόν αναλάβαμε, είπαμε ότι δεν θέλουμε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να διασωθεί και όχι να πουληθεί. Μάλλον να ξεπουληθεί. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να την κρατήσει. Από τη ΔΕΗ θα φτάσουμε στο καθόλου ΔΕΗ με τις ενέργειες. Να την κρατήσει. Κοιτάξτε, επίσης το 2014, ακριβώς το ίδιο πράγμα, 2013 ή 2014, είχε γίνει με την Ολυμπιακή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχε ξεκινήσει μια διαδικασία. Το 8. Το 2008. Ναι, αλλά το 2013 νομίζω ότι πλέον πέρασε στην Aegean. Όχι, και πλέον το 2007-2008, οριστικά. Πριν 11 χρόνια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία όμως. Επί Κώστα Καραμαλή. Ναι. Και Κωστή Χατζηδάκη υπουργού τότε. Πάλι. Ακόμα είχε πτήσει σε Ολυμπιακή. Και τώρα έχει πτήσει σε Ολυμπιακή. Δεν έχει. Είναι συγχρονευμένη με την Αιτζία. Η διδικοποίηση έγινε το 7-8. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Για την αεροπλάνα και δεν έχει σημασία. Αλλά τι θέλετε να πείτε, ότι είναι μια ίδια διαδικασία να την ότι είναι ακριβώς μια ίδια διαδικασία. Στην αρχή υπονόμευσης του δημόσιου αυτού φορέα και στη συνέχεια ξεπουλήματος. Το ίδιο θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτή τη στιγμή και με τη ΔΕΗ. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα του κ. Σταθάκη ήταν να μπορέσει να εξηγειάνει την επιχείρηση αυτή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν ο δρόμος δεν είναι τα χρέη, αυτό ακριβώς, οι ζημιές δηλαδή. Για να συμπληρώσω το ερώτημα του Ανδρέα, εάν δεν είναι ο δρόμος η αύξηση των τιμολογίων, έστω και περιορισμένη όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είναι ο δρόμος αυτός της ιδιωτικοποίησης, τελικά ποια είναι η σωτηρία της, ποιος είναι ο δρόμος για τη σωτηρία της ΔΕΗ? Αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδια να το πω. Η ιδιότητά μου είναι φαρμακοποιός και όχι κάτι άλλο. Όμως από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άλλο σχέδιο. Είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν συμφωνούμε ούτε με τις αυξήσεις. Καταλάβατε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε κάποιο σχέδιο για τη ΔΕΗ. Και αν το σχέδιο αυτό είχε έφερε τέτοιο οικονομικό αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν λογίζεται ο σχέδιο. Προφανώς. Μπορεί να ήταν σχέδιο καταστροφής. Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι. Τα νόμε τι ήταν τώρα, με συγχωρείτε, επειδή με διακόψατε πρώτη και εγώ ακολουθώ την κακή συνήθεια. Τα νόμε τι ήταν που πουλούσαν λιγότερα από το κόστος. Δεν ήταν υπονόμευση της ΔΕΗ. Το είπα και πριν, από την μικρή ΔΕΗ που θέλαμε εμείς πήγαμε στο καθόλου ΔΕΗ. Εκεί οδηγήθηκε. Μένει τώρα να δούμε, λέμε ότι ο κύριος Σταθάκης είχε σχέδιο για τη ΔΕΗ, τι να σας πω, μόνο σχέδιο καταστροφής μπορεί. Πάντως μένει λένε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η προσπάθεια αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, μένει να το δούμε, σε αυτό να συμφωνήσω. Πολύ νωρίς ακόμη. Εσείς όμως, είστε επιφυλακτικοί και εγώ είμαι αισιόδοξη. Αλλά το μέχρι τώρα δεν μένει να τα δούμε. Τα είδαμε. Το βάρος δεν οφείλει να το υποστεί. Καλά, ποιος οφείλει να το υποστεί? Μπορώ να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από την κυρία Καθοπούλου για το μεταναστευτικό, επειδή η περιφέρεια σας στο Κιλκής θα είναι έστω για ένα σύντομο διάστημα χώρος υποδοχής των ανθρώπων που φύγανε πριν από λίγες ημέρες από τη Λέσβο για να έρθουν στην περιοχή σας. Ήδη έχουν έρθει περί τα 1000 άτομα. Εκεί έχει διπλασιαστεί ο αριθμός ανθρώπων στη δομή. Πόσους χωράει? Μέχρι προχθές είχε γύρω στα 900 άτομα τα οποία έμεναν σε Isobox. Τώρα οι υπόλοιποι θα μένουν στις σειρές. Είναι σε ομαλότητα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Και σε ό,τι αφορά τη διαβίωση των ανθρώπων αυτών που έρχονται από τα νησιά, αλλά και στο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, υπάρχει ισορροπία αυτή τη στιγμή? Υπάρχει ισορροπία, έτσι κι αλλιώς η περιοχή, οι κάτοικοι τόσο της Παιωνίας όσο και του Κιλκής έδειξαν και σε πιο
κρίσιμες περιόδους ότι είναι αλληλέγγυοι στους πληθυσμούς εκεί. Υπάρχει μια ανησυχία όμως, υπάρχει μια ανησυχία διότι αν το φαινόμενο αυτό επεκταθεί θα υπάρχει πρόβλημα σε διάφορους τομείς από την υδροδότηση, αν θέλετε, μέχρι και την ασφάλεια των ίδιων των προσφυγικών πληθυσμών. Εμείς εκεί που κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, διότι θεωρούμε ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ένα πρόβλημα ούτε που το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ροές, από ό,τι βλέπετε, δεν αυξάνονται μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε εμείς που τους καλούσαμε να έρθουν. Εκεί που ρίχνουμε ευθύνη λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι επικέντρωσε τη ρητορική της στο να κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει μία φιλομεταναστευτική πολιτική και όχι στο να δει πώς θα αντιμετωπίσει την κρίση όταν αυτή θα έρθει. Και τώρα η κρίση ήρθε, είμαστε εδώ, δεν ήταν προετοιμασμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει αυτές τις μεγάλες ροές. Επίσης, ένα σημαντικό ατόπιμα από πλευράς κυβέρνησης ήταν ότι αναφέρθηκε σε ένα διμερές πρόβλημα Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι ένα διμερές πρόβλημα. Mm. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε έγινε αυτό? Και είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Αυτή η διμερής αναφορά πότε έγινε? Δεν υπάρχει το διμερές πρόβλημα, πότε έγινε? Τις προηγούμενες ημέρες, κυρία Μακρύ. Από ποιον και πώς? Αν βγείτε να μιλάμε και από το ΚΙΣΕΑ, μίλησε για την κοινή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι διμερές Ελλάδας-Τουρκίας, μάλλον. Είναι διμερές θέμα Ελλάδας-Τουρκίας. Υπονοήθηκε ότι εμείς με την Τουρκία θα κάνουμε τις διαπραγματεύσεις. Σας παρακαλώ, δεν είναι... ήσταν ενημέρωτη, με συγχωρείτε που διακόπτω. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ δεν κάνω καθόλου λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εσείς κάνετε μεγάλο και τραγικό λάθος και κακό θα το λέτε. Αφήσετε, θα σας αφήσω, αλλά δεν θα λέτε ανακρίνηση που εξέχονται και την χώρα. Διότι, γιατί νομίζω... Αν θέλετε, διαβάστε ξανά. Μια χαρά θα έχω διαβάσει. Μην κάνετε υποδείξεις. Μια χαρά θα έχω διαβάσει. Κοιτάξτε να δείτε. Μας αφορά το θέμα στην περιοχή μας. Οπότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αποκλείεται να υπόσχεται από τον οποίο ήταν ανόητος να πει κάποιος ότι είναι διμερές ελληνοτουρκικό θέμα. Δηλαδή, δεν υπόθηκε. Τώρα μην λέμε ανακρίνηση. Να υποθεί κάτι τέτοιο. Εκτός αν υποθεί ότι είναι διμερές Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και είναι τα δύο μέρη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Δεν μπορείτε να ξαναδείτε τις δηλώσεις του ΚΙΣΕΑ. Παρ' όλα αυτά. Έτσι, ας επικεντρωθούμε λοιπόν τώρα στο πώς θα λυθεί το ζήτημα καλά, αυτό, προφανώς. Πώς θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες στις δομές που θα πάνε και πραγματικά αυτό το θέμα οφείλει να συνεχίσει να είναι στην ευρωπαϊκή μας ατζέντα, διότι αλλιώς δεν μπορεί να λυθεί. Το προφανώς σας έλεγε ο Αντρέας, με συγχωρείτε κυρία Μακρύ, και να απαντήσετε και να κλείσουμε. Είναι για τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Μακρόν που το έθεσε. Προφανώς εκεί αναφέρεται ο Ανδρέας Παπαδόπουλος που είπε ότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να, και να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί σε αυτή την κρίση. Και η Τουρκία από την πλευρά της να εφαρμόσει τη συμφωνία. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, να κάνετε ένα σχόλιο. Ο Παπαδόπουλος δεν χρειάζεται εγώ να επιμείνω ότι δεν είπε ποτέ κανείς ότι είναι διμερές. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι ανόητο. Μου θυμίζει, ξέρετε, αυτό το επιχείρημα. Το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι είπε ο Μητσοτάκης προεκλογικά ότι θα μειώσει αμέσως τα πρωτογενή πλεονάσματα όταν υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα. Άρα δεν επιμένω. Λοιπόν, δεν ήταν ανέτοιμη η Νέα Δημοκρατία. Και το κύμα των ροών το αντιμετωπίζει με πάρα πολύ σωστά μέτρα. 13 συγκεκριμένα με τη σειρά. Είναι η επαναπρόθεση. Είναι η εφαρμογή της κοινής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Είναι η διευκόλυνση για τη χορήγηση του ασύλου. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απορροφήσει σε ποσοστό 22% τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μόνο 3 από τις 26 δομές ήταν δομές οι οποίες ήταν νόμιμες και λειτουργούσαν. Θεωρώ ότι το να κουνάει το δάχτυλο βουλευτής, εκπρόσωπος της παράταξης εκείνης η οποία δημιούργησε τη Μόρια είναι τουλάχιστον απρεπές. Και ο Σοΐδης είπε ότι είναι μια χαρά η Μόρια. Συνεχίζεται, κυρία Μακρύ, να λέτε ότι το πρόβλημα της αποβίβασης των προσφύγων στην Μυτιλήνη είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να σας πω είναι ανεύθυνη πολιτική. Αφήστε να την κάνουμε εμείς την ανεύθυνη πολιτική που είναι σε σύγκριση με τη δικιά σας υπεύθυνση. Θα την κρίνει ο κόσμος. Θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά που θα βρούμε μπροστά μας που κληρονομήσαμε από εσάς. Μια κουβέντα, κυρία Μακρύ, που ξέρετε πως εσείς ήταν μόλις 2.000. Ζέτα Μακρύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Είδες, μπερδεύουμε ακόμα. Όχι, το κάνεις επίτηδες. Το κάνεις επίτηδες. Μπορέσαμε και τα αντίστοιχα χρόνια για να μην μπερδεύουμε. Το κάνεις επίτηδες. Επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Είσαι τα μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, Ειρήνη Αγαθοπούλου. Από τον ΣΥΡΙΖΑ το κοινό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δύο, να είστε καλά. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ
εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κοντά σας και θα συζητήσουμε το ελληνοτουρκικό, καθώς ανεβαίνει ο υδράργυρος της έντασης στο Αιγαίο. Αθήνα και Άγκυρα δέσμευσαν την ίδια περιοχή για στρατιωτικές ασκήσεις. Η Σοφία Καρτάλη βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σοφία. Ακριβώς, είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα απαντάει σε παράνομη ναύτεξη της Τουρκίας με ναύτεξη. Και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο συγκεκριμένη υπόθεση, ότι για πρώτη φορά κάνουμε εντός ή εκτός αγωγικών αντίπεινα σε μια τέτοια. Ναι, και μάλιστα οι συγκεκριμένοι, οι δύο ναύτεξ, αυτή τη φορά βρέθηκαν και οι δύο στρατιωτικές δυνάμεις, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, στην ίδια ακριβώς περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, για ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Μέχρι τις 3 η ώρα, να πούμε, σήμερα είχαμε αυτήν την άσκηση. Τα τουρκικά μέσα δεν κάναν καμία αναφορά, κάτι το οποίο να τονίσουμε ότι δεν συνηθίζεται. Συνήθως όταν πραγματοποιούνται τέτοιες ασκήσεις παράνομες και όταν η Τουρκία εκδίδει τέτοιες παράνομες ναύτεξ, συνήθως έχουμε κάποια αναφορά στα τουρκικά μέσα ή από κάποιον Τούρκο αξιωματούχο. Σήμερα δεν είχαμε καμία αναφορά και σύμφωνα με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, εξελίχθηκαν ομαλώς τα πράγματα. Δεν είχαμε κάποιες παρενοχλήσεις, καθώς η Τουρκία προτίμησε να μην πλησιάσει προς εκείνες τις περιοχές. Από την τουρκική πλευρά, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Μάλιστα. Ό,τι πληροφορία έχουμε είναι από την Ελλάδα και... Θα έχει επεισόδια το σύριαλ αυτών των λειτουργικών σχέσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρτάλη. Τα νταϊλίκια και από αέρος οι Τούρκοι, έτσι, ναι. Με συνεχείς παραβιάσεις. Αυτό είναι πάγια τακτική, ναι. Δεν είναι καινούριο στην εξίσωση. Κύριε Παπαδόπουλο, δεν συμφωνείτε? Ναι, εντάξει. Ναι, όχι, δεν θέλω να αναφερθώ στην υπόθεση των... Ναι. Καλό θα ήταν να μην αναφερθεί τώρα, τελειώνει και εκπομπή, τώρα μεγάλο θέμα. Συγχυστούμε από κεβματιά. Ένθεν και γιατί ξέρεις, άμα συγχύζεται... Καλά δεν είναι το ίδιο. Όχι, λέω, είναι μεγάλο θέμα για τις δύο χώρες. Για μας κυρίως. Ναι, για μας. Είναι μεγάλη ζήτηση για τις παραβιάσεις. Κοίταξε, εκείνοι παραβιάζουν το δικό μας χώρο. Δεν πάμε εμείς να παραβιάσουμε το δικό τους. Αυτό ο Αντρέας λέει ότι έχουν γίνει παραβιάσεις και από εμάς. Το θέμα είναι η λογική. Είναι πολύ δύσκολο θέμα, αν επιτρέπεις. Και το πλήθος των παραβιάσεων. Και η λογική κυρίως, αν θέλεις. Γιατί με τις παραβιάσεις, γιατί επειδή ακριβώς μιλάμε μετά. Σύνορα, είναι λίγο μπερδεμένο να το συζητήσουμε. Μπλέκουμε τον κόσμο, αυτό θέλω να πω. Αλλά λέμε για τις παραβιάσεις. Νομίζω δεν διαφωνείς ότι αφορά τη λογική και τη στόχευση. Της κάθε πλευράς. Λοιπόν, κύριος Θάνος Ντόκος, πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γενικός Διευθυντής, συγγνώμη, κάνω λάθος. Καλώς ορίσατε. Είναι πρόεδρος. Καλησπέρα. Δεν κάνω λάθος. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντόκο. Μόνιμη ζήτηση τώρα είναι το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων που σχετίζεται όμως με το σκέλος του προσφυγικού. Επειδή έχουμε την αύξηση των ροών τις τελευταίες ημέρες, γιατί γίνεται, τι έχει αλλάξει? Μια σειρά από πράγματα έχουν αλλάξει. Πρώτα απ' όλα, μέσα στην ίδια την Τουρκία έχουμε μια αλλαγή των σχέσεων του προσφυγικού πληθυσμού με τον υπόλοιπο γηγενή πληθυσμό. Ενώ στο πρώτο διάστημα οι σχέσεις ήταν ομαλές, ο Ερντογάν έβλεπε τους Κούρδους, τους Σύριους πρόσφυγες, ως ενδυνάμει υποστηρικτές του. Τώρα αρχίζει να υπάρχει μια ένταση, ο Ερντογάν προσπαθεί να μειώσει τους αριθμούς. Οι αριθμοί είναι μεγάλοι. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια. Είναι ο μεγαλύτερος προσφυγικός πληθυσμός σε όλο τον πλανήτη. Θέλει να τους μειώσει. Και υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας να τους στείλει πίσω στη Συρία, σε περιοχές που είναι, ας πούμε, ασφαλείς, που η κατάσταση έχει σε κάποιο βαθμό σταθεροποιηθεί. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και το προσπαθεί. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τους πρόξει προς δίσμας. Να ξεφορτωθεί εκείνο σε ένα πρόβλημα και ακόμα καλύτερα να το φορτώσει. Αυτό ακριβώς, να μεταφέρει στο στρατηγικό του αντίπαλο. Εν προκειμένου την Ελλάδα. Εν προκειμένου την Ελλάδα. Και την Ευρώπη, προς την οποία στέλνει και ένα μήνυμα. Είχαμε μια σειρά από καινούργια επεισόδια στις δύσκολες σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελευταίο αυτές τις κυρώσεις. Δεν ήταν ουσιαστικές, δεν τις αισθάνθηκε η Τουρκία, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα συμβολικό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για όσα κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ερντογάν απαντάει σε αυτό ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντική χώρα, προσέξτε, γιατί μεταξύ άλλων κρατάμε και το κλειδί στο προσφυγικό. Μέχρι πού μπορεί να τραβήξει το σχοινί ο Ερντογάν? Έχει καταδείξει επανειλημμένως ότι σε ό,τι αφορά την εξωτερική του πολιτική η Ευρώπη δεν είναι η μεγάλη του προτεραιότητα. Είναι σαφές αυτό. Ωστόσο, σε μια τέτοιου είδους συμφωνία, από την οποία έχει και αυτός αντίστοιχα ωφέλη, έτσι. Και οικονομικά και όχι μόνο. Τεράστια οικονομικά ωφέλη, αλλά και όχι μόνο.
Μέχρι πού θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να τραβήξει το σχοινί σε αυτό το κομμάτι και άρα να επηρεάσει και εμάς, Μοιραία? Η Ευρώπη για τον Ερντογάν είναι σημαντική, αλλά υπάρχει μια σχέση αλεξάρτησης. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλες επενδύσεις ευρωπαϊκών χωρών και επιχειρήσεων. Το οποίο αλλά δείχνει ότι σε επίπεδο ρητορικής περισσότερο και ο Ερντογάν χρειάζεται την Τουρκία και Ευρώπη και η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία. Δεν θέλει, και αν δείτε και τους αριθμούς, δεν τεντώνει το σχοινί πάρα πολύ. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Οι αριθμοί είναι μεγάλοι για την Ελλάδα, δεν είναι μεγάλοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οι ροές, στο βαθμό που είναι ελεγχόμενες, είναι ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν όμως τέτοιοι αριθμοί που να βάλουν σε κίνδυνο τη συνολικότερη σχέση και την λεγόμενη κοινή δήλωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική σας άποψη είναι ότι θα παραμείνει σε αυτή την σταθερότητα, ας πούμε, να στέλνει μικρές ροές που μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να αντέξει και να μπορέσουν να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν μέσα στη χώρα, ή θα ανοίξει την κάνουλα που λέμε και θα έρθει μια μεγάλη ροή προσφύγων? Και εκεί τι γίνεται και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και δική μας? Εγώ θα διαφοροποιούσα Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, γιατί δυστυχώς μέχρι με τον τρόπο που μέχρι τώρα κινηθήκαμε, ακόμα και αυτές οι μικρές ροές είναι ικανές να αποσταθεροποιήσουν όλο το σύστημα. Ναι, και αν δεν βάλουμε μια τάξη, και καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να βάλει μια τάξη και στο σύστημα ασύλου και με την αποφόρτιση των hot spots στα νησιά, να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ερντογάν δεν θέλει να τραβήξει το σχοινί. Το διακύβευμα είναι μεγάλο και οικονομικό και πολιτικό. Άρα, νομίζω θα στέλνει τα μηνύματα. Και εδώ, να τα λέμε, η Γερμανία, η Γαλλία, που έχουν απίστευτες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία και τις οποίες δεν θα τις έθεταν ποτέ σε κίνδυνο. Έτσι. Γι' αυτό είναι και το σημαντικό και για την πλευρά του Ερντογάν. Βάλτε και την Ιταλία και την Ισπανία. Και την Ιταλία, Ισπανία, βεβαίως. Αλλά έβαλα δηλαδή, και όλοι οι μεγάλοι δεν θέλουν αυτή η σχέση να οδηγηθεί σε ναυάγιο. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με την Τουρκία όμως. Και ο Ερντογάν έχει πολλά μέτωπα και εσωτερικά και εξωτερικά. Και πόλεμα. Άρα πόλεμα. Δεν θέλει να το τραβήξει πάρα πολύ. Αλλά αυτό το λίγο δημιουργεί στην Ελλάδα μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, γιατί για μας είναι σημαντικές αυτές τις ροές, ακόμα και αν είναι 1.000, 5.000 ή 10.000 άνθρωποι. Να το συνδέσουμε λίγο όλο αυτό και με το κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται το προηγούμενο διάστημα. Έχουν λίγο παγώσει, βέβαια, δεν ξέρω τις τελευταίες ημέρες. Σε σχέση, υπήρχε και μια ανησυχία, θα είχατε δει και τα δημοσιεύματα και στον ελληνικό τύπο, τι μπορούσε να κάνει η Τουρκία τέλος Αυγούστου. Για παράδειγμα, υπήρχαν δημοσιεύματα σχετικά πέριξ του Καστελόριζου. Δηλαδή, υπήρχε μια ανησυχία, αυτά που γινόντουσαν στην περιοχή, της ευρύτερη περιοχή στην Κύπρο, θα μεταφερόντουσαν και στα δικά μας μέρη, στα πιο δικά μας μέρη. Υπήρχε μια ανησυχία, δικαιολογημένη σε έναν βαθμό. Η Τουρκία και πέρυσι είχε προσπαθήσει να πλησιάσει αυτή την περιοχή και υπήρξε μια δυναμική αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Υπήρχε μια εικασιολογία ότι θα το έκανε και φέτος. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η περίοδος και η πιθανότητα υπάρχει ακόμα. Η Τουρκία έχει ανοίξει πάρα πολύ τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και προφανώς είδαμε τους χάρτες πίσω από τον κύριο Ερντογάν. Στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη θεώρηση των θαλασσίων περιοχών και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η λογική λέει ότι ο κύριος Ερντογάν δεν θέλει να τραβήξει το σχοινί και με την Ελλάδα. Γιατί αν με την Κύπρο ήξερε ότι η Κύπρος δεν έχει ναυτικό κεροπορία. Άρα η μόνη αντίδραση θα μπορούσε να είναι διπλωματική. Η Ελλάδα όμως είναι άλλη περίπτωση. Είναι αποτρεπτική δύναμη. Δεν θα μπορούσε καμία ελληνική κυβέρνηση να ανεχθεί μια τέτοια κίνηση. Θα έπρεπε να αντιδράσει. Και ο κ. Ερντογάν έχει αίσθηση, δίνει την αίσθηση του απρόβλεπτου ηγέτη. Νομίζω όμως ότι χρησιμοποιεί τη λογική σε αυτές τις περιπτώσεις. Όσοι τον μελετούν. Δεν θέλει. Όσοι τον μελετούν λένε ακριβώς το ανάποδο εν τέλει, ότι είναι πολύ προβλέψιμος και όχι απρόβλεπτος. Ναι. Η αντίδρασή του τώρα σε όσα είπε και ο κύριος Μακρόν και η κυρία Μέρκελ, έχοντας στο πλευρό τους τον κύριο Μητσοτάκη, όπου επί της ουσίας τράβηξαν τα αυτοί δημοσίως στην Τουρκία για τη δραστηριότητά της πέριξ της τουρκικής ΑΟΣ, θεωρείτε εν τέλει ήταν προβλέψιμη, επειδή συζητάμε ένα πρόβλημα σε προβλέψιμος ο κύριος Ερντογάν, ήταν προβλέψιμη η αντίδρασή του? Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έβγαλε τους χάρτες μετά από αυτή τη διαδικασία, μετά από αυτές τις δηλώσεις. Υπήρχαν μια σειρά άλλων ακραίων δηλώσεων του κυρίου Ακάρ, για παράδειγμα. Ο κ. Ερντογάν νομίζω καταλαβαίνει ότι ορισμένες δηλώσεις γίνονται για να γίνουν και για εσωτερική κατανάλωση. Και για εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή, ούτε και εμείς περιμένουμε ότι αν συμβεί κάτι σοβαρότερο,
θα έρθει ο κύριος Μακρόν ή η κυρία Μέρκελ ή οποιοδήποτε. Κύριος... Στο διπλωματικό πεδίο δεν έχουν σημασία οι δηλώσεις αυτές. Νομίζω περιορισμένο. Περιορισμένο. Δηλαδή υπάρχει. Προφανώς. Τα λένε επειδή πρέπει να τα πούνε. Είναι καλύτερο να γίνονται από το να μην είχαν γίνει. Ναι. Και είναι κάτι που η ελληνική πλευρά θα προσπαθήσει να κεφαλοποιήσει. Αλλά ας μην ξεγελιόμαστε. Δεν θα βοηθήσει κανείς εμπράκτος ακριβώς για τους λόγους που λέγαμε προηγουμένως. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα. Και για τους Ευρωπαίους και για τους Αμερικανούς. Δεν θέλω να τραβήξω σκηνή παραπάνω από όσο χρειάζεται. Λένε κάποια πράγματα υπέρ της Ελλάδος και αν θέλετε κάποια πράγματα λογικά. Η εμπλοκή των Αμερικανικών και των Γαλλικών κολοσσών στα οικόπεδα της Κύπρου δεν είναι μια εγγύηση, ας το πούμε, ότι θα προστατευθεί η περιοχή από την τουρκική επεκτατικότητα ή την τουρκική στρατηγική. Και εδώ θα διαφοροποιούσα τις ΗΠΑ από τη Γαλλία. Η Τουρκία δεν πρόκειται να πλησιάσει σε οικόπεδο όπου υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα. Για τη Γαλλία είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είχαμε ήδη μια πρώτη δυναμική αντίδραση της Τουρκίας στη γαλλική παρουσία και δεν ήταν η Τουρκία που υποχώρησε, παρά τη δημόσια αίσθηση που υπάρχει για το αντίθετο. Άρα, ναι, οι ΗΠΑ βρίσκονται εκεί και δεν κάνει κανείς αστεία με τις ΗΠΑ. Η Ιταλία είναι σαφώς διαφορετική περίπτωση. Φοβάμαι ότι και η Γαλλία δεν είναι ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Άρα, καλό είναι που βρίσκονται στο πλευρό μας. Δεν φτάνει αυτό από μόνο του για να διασφαλίσει τα συμφέροντα Κύπρου και Ελλάδος. Μάλιστα. Κύριε Ντόκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ και Φωνή Ρεαλισμού. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στο One Channel. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε και θα σας αφήσω για λίγο για να πάω στην Μίνα Ράλι. Χαλάλι. Η οποία θα μας πει για τα νεότερα σχετικά με το χτύπημα του τυφώνα Ντόριαν. Θανάση, λέγαμε και χθες για το καταστροφικό του πέρασμα από τις Μπαχάμες. Συνεχίζει λοιπόν ο τυφώνας Ντόριαν την πορεία του προς τις νοτιοανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ήδη τρεις πολιτείες τα τελευταία 24 ώρα βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής και μιλάμε για την Τζόρτζια, τη Φλόριντα και τη Νότια Καρολίνα. Έχουν δώσει εντολή οι Αμερικανικές αρχές σε εκατομμύρια κατοίκους να απομακρυνθούν από τις παράκτιες περιοχές. Θα πρέπει να σου πω ότι έχει εξασθενήσει στην κατηγορία 2 από την κατηγορία 5 που ήταν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει ισχυρός και επικίνδυνος. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Να σου πω τώρα ότι συνεχώς βλέπουν το φως δημοσιότητας εναέριες εικόνες και βίντεο από τις Μπαχάμες που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει στους 7 πλέον. Έχουμε χιλιάδες στέγους, έχουμε ανυπολόγιστες καταστροφές. Αρκεί να σου πω χαρακτηριστικά ότι το διεθνές αεροδρόμιο Grand Bahama στο Freeport έχει εξαφανιστεί κατά από τα νερά που φτάνει το ύψος τους τα 2 μέτρα και ότι ο πρωθυπουργός του νησιωτικού συμπλέγματος δήλωσε ότι το 60% των σπιτιών στα νησιά Άκαμπο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Πέρασαν τα χειρότερα εκεί από το χτύπημα του τυφώνα της Μπαχάμες. Και ευτυχώς. Λοιπόν, αλλά έχουμε και το τυφώνα Γιωργούλη, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε το τυφώνα Γιωργούλη. Ξέρουμε, βέβαια, Θανάση μου, τους influencers που ξέρεις, ανεβάζουν τώρα. Και κάποια τους τηλεοπτικούς. Και εγώ το κάνω, εσείς δεν το κάνετε που είστε. Όχι, δεν αισθανόμαστε τηλεοπτική κατά. Ναι, δίνουμε ας πούμε δώρα μέσω Instagram και Facebook, αλλά ευρωβουλευτής να δώσει ταξίδια δεν έχει ξανασυμβεί. Η Βόνη Κλάβα. Και να πεις ότι το προσφέρει ο ίδιος το ταξίδι, αφού είναι. Ο ελληνικός λαός το πληρώνει. Προφανώς είναι αυτά, είναι από τις παροχές τις γνωστές του Ευρωκοινοβουλίου, στους ευρωβουλευτές, όπου μπορούν να διοργανώνουν κάποια ταξίδια κατά καιρούς, αγνωστά. Δηλαδή δεν το προσφέρει ο Γεωργούλης για να μην αγχώνεστε. Από τον παχυλό σε κάθε περίπτωση μισθό του Ευρωβουλευτή. Για πάμε. Τηλεφωνήστε και κερδίστε λοιπόν, παιδιά, αν ενδιαφέρεστε, διότι κληρώνει ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και κληρώνει ένα ταξίδι 5 ημερών στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι το δώρο για 5 τυχερούς που είχαν τη χαρά να δουν το σχετικό βίντεο στα social media που ανήρτησε ο Αλέξης Γεωργούλης. Βλέπουμε το σχετικό απόσπασμα. Να πούμε ότι μέσα στο κείμενο που το μακροσκελές που βλέπουμε από κάτω, λέει ο κ. Γεωργούλης ότι από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου του 2019 έχει τη μεγάλη χαρά να προσκαλέσει για να ταξιδέψει 5 συμπολίτες μου στις Βρυξέλλες, οι οποίοι θα ξεναγηθούν, θα παρακολουθήσουν και θα ζήσουν από κοντά την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γράψετε ένα σχόλιο με το hashtag Γεωργούλης for Citizens στο συγκεκριμένο post και στις 9 Σεπτεμβρίου θα σας ανακοινώσουμε τους 5 που θα έχουν την τύχη να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες. Σωστά είπατε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
είναι μια δυνατότητα που δίνεται στους ευρωβουλευτές προκειμένου να καλέσουν πολίτες για να έρθουν. Είναι για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών. Ακριβώς. Τα έξοδα της μεταφοράς στις Βρυξέλλες, να πούμε, είναι και αυτό σημαντικό, και της διαμονής είναι καλυμμένα. Ο διαγωνισμός που διεξάγεται μέσω Facebook λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε, μπείτε στο Facebook. Δεν πρέπει να το ξανακάνει ο ευρωβουλευτής. Δεν το ξανακάνει ο ευρωβουλευτής. Πάντως, για να τα λέμε και όλα, είναι και μια κίνηση. Έχει και να στέλνει και ένα μήνυμα με την ότι σε αυτά τα ταξίδια συνήθως πήγαιναν οι ημέτεροι με ήττα των ευρωβουλευτών ανθρώπινο. Λογικό. Τώρα τουλάχιστον σου λέει ότι μπορεί να μην σε ξέρω, μπορεί να μην με έχει ψηφίσει. Καθόλου, είναι απλώς ένα σχόλιο αν και ένα γίνει, hashtag. Αν γίνει βεβαίως με αδιάβλητους όρους η σχετική διαδικασία, μπορεί να μην έχει ψηφίσει. Σου παρέχω παρόλα αυτά τη δυνατότητα να έρθει μαζί μου στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ πιστεύω θα γίνει εντελώς αμερόληψη. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με ένα απλό hashtag. Τι θέλει να πει. Καλή συνέχεια. Ότι είναι γελία κίνηση και ξεφτελιστική, αλλά τέλος πάντων είναι επίπεδου Γεωργούλη. Θα λέγα εγώ. Είναι δεύτερο επίπεδο του Γεωργούλη. Λοιπόν, τίποτα. Φάνηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η αριστερή έχετε επίπεδο αντίθετο. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα ότι είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Θα σας ευχαριστήσουμε. Όχι εσάς. Εγώ αύριο δεν θα είμαι κοντά σας, θα σας αφήσω τους δυο σας. Α, ναι, μπορώ θα δύο μέρες να λείψω. Ναι, 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 βεβαίως. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε. Δύο, όχι παραπάνω. Όχι, βέβαια, εντάξει. Και πολλές είναι. Και πολλές είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα ακολουθεί Γιώργος Παπαχρήστος, Τζίνα Μοσχολιού. Να συνεχίσετε να βλέπετε One Channel, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και ένα ακόμα ομορφότερο βράδυ και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς.